Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές Star Βορείου Ελλάδος, και σήμερα οι παρεμβάσεις μαζί σας. Έχω την αίσθηση με ενδιαφέροντα θέματα και στην σημερινή εκπομπή. Είναι, θα την χαρακτηρίζαμε, η εμβληματική τελευταία εβδομάδα των αυστηρών μέτρων κατά της πανδημίας, μέτρα τα οποία ουσιαστικά από την Τρίτη σταδιακά θα αποτελέσουν παρελθόν μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέμε Τρίτη γιατί θα υπάρξει ελάφρυνση των μέτρων από την Τετάρτη Μαΐου και στην συνέχεια. Σταδιακά όμως, βήμα-βήμα, θα δούμε φυσικά τι θα προκύψει και τι προβλήματα θα προκύψουν ανάλογα με τη διασπορά του ιού. Γεγονός πάντως είναι ότι είμαστε σε ένα θετικό, καλό δρόμο, τουλάχιστον στο πρώτο σκέλος που αφορά τον ιό. Το τι θα γίνει φυσικά στο άλλο κομμάτι, τι θα γίνει αναπτυξιακά, τι θα γίνει από πλευράς ανεργίας ή στέρησης κάποιων δικτών, αυτά θα φανούν στη συνέχεια. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε τη χαρά να είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης του Εύρου, ο Δημήτρης ο Πέτροβιτς. Κύριε Πέτροβιτς, να σας χαιρετήσουμε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ, κύριος Ανέστη. Για πέστε μου καταρχάς, μεγάλη κούσα αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Τράβηξε πολύ και πρέπει να πω ότι σίγουρα δημιουργήθηκαν και πολλά προβλήματα και σε εσάς, ας πούμε, στον Εύρο. Κύριε Φυλακτέ, όπως ξέρετε, εμείς είχαμε ένα τριπλό χτύπημα, λαμβανωμένο υπόψη ότι σε εμάς από την καθαρά Δευτέρα, δηλαδή από το Σάββατο, από το εκείνο το τριήμερο, είχαμε προβλήματα στα σύνορά μας. Είχαμε προβλήματα και ήδη ο νομός ήταν σε επιφυλακή, αντιμετώπισε μια απειλή στα ελληνοτουρκικά σύνορα από την προσπάθεια εισόδου χιλιάδων μεταναστών. Και στη συνέχεια, μετά από αυτό, ήρθε το γενικότερο πλήγμα που δέχτηκε και η οικονομία της χώρας και της περιοχής ειδικότερα από από την εμφάνιση του κορονοϊού. Το τρίτο ήταν πριν από 15 περίπου ημέρες, όταν πληροφορηθήκαμε από την Βουλγαρία ότι θα αποδεσμεύει νερά από το φράγμα του Ιβαέλογκραντ. Έχουμε κακές μνήμες από το παρελθόν, οπότε ξανά σε επιφυλακή. Είχαμε τρεις επιφυλακές μαζί ταυτόχρονα, κύριε Φυλακτέ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός. Εμείς ως Εύρος είχαμε να αντιμετωπίσουμε τρεις διαφορετικές κρίσεις. Να τονίσουμε φυσικά ότι λίγες μέρες πριν είχατε εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης στην Ένωση Περιφερειών. Και τότε ήταν μια κατάσταση, μου είπατε χαρακτηριστικά όταν μιλήσαμε, κύριε Πέτροβιτς, αφόρητα ήρεμη η κατάσταση. Και σε λίγες μέρες, πρέπει να πούμε, έγινε κυριολεκτικά το χάος σε πολλούς τομείς, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα. Τέλος καλό, όλα καλά με τον κορονοϊό, προς το παρόν τουλάχιστον. Κοιτάξτε, προς το παρόν η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό που έχω να πω, κύριε Φυλακτέ, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο και στην κοινωνία της περιοχής που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα με υπευθυνότητα, με κυριολεκτικά με αίσθημα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, και ήταν το πιο σημαντικό. Συγχρόνως όμως αυτή η κρίση, και ήταν το δικό μου μήνυμα, κύριε Φυλακτέ, ενώψει μάλιστα τότε μια εβδομάδα πριν τη μεγάλη εβδομάδα, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να ισχύει και στο εξής, ότι οφείλουμε όλοι πλέον στο πλαίσιο της αλληλεγγύης προς τους παραγωγούς μας να στηρίξουμε ο καθένας την οικονομία του τόπου του. Η Δράμα πρέπει να στηρίξει τη Δράμα, ο Εύρος πρέπει να στηρίξει τον Εύρο, η Καβάλα την Καβάλα, η Ξάνθη, η Κομωτινή, τον τόπο τους, και όλοι μαζί να στηρίξουμε την περιφέρειά μας. Δηλαδή, να προτιμούμε στις αγορές μας τόπια κρέατα και προϊόντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά του πρωτογενού τομέα, να στηρίξουμε τους τόπιους επιχειρηματίες, τους τόπιους μικροπολιτές, τους τόπιους κρεοπόλες, οποιουσδήποτε ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομία μας, γιατί η οικονομία μας
έχει υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα εξαιτίας της εμφάνισης της νόσου. Άρα και εμείς από τη δική μας πλευρά πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι στο βαθμό που καθένας μπορεί. Όχι μόνο λόγια λέτε, αλλά εδώ είναι η ώρα και της ενέργειας να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι δεν επαρκούν τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα, κύριε Πέτροβιτς. Ακριβώς. Για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας, αλλά τουλάχιστον να μην πετιούνται τα προϊόντα Ακριβώς. του πρωτογενή τομέα. Και στον τόπο μας πρέπει να στηρίξουμε τους ντόπιους παραγωγούς. Πρέπει να υπάρχει μία κοινωνική αλληλεγγύη προς όλες αυτές τις τάξεις, προς όλους και αυτούς τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες οι οποίοι θα ανοίξουν τώρα σιγά σιγά τα καταστήματά τους, προς όποιος, εφόσον βέβαια δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη των μέτρων και στον τουριστικό κλάδο, θα στηρίξουμε τους ανθρώπους του τουρισμού οι οποίοι επλήγησαν. Ας σταθούμε αλληλέγγυοι, στο βαθμό βέβαια σας είπα που ο καθένας μπορεί. Σίγουρα είναι η λογική των συγκοινωνούν των δοχείων. Το ένα χέρι νίκει το άλλο και το αρχαίο το πρόσωπο. Άρα εμείς πλέον στηρίζουμε τον τόπο μας. Πρώτα εμείς και μετά από τα μέτρα της κυβέρνησης. Ένας νομός φυσικά στα σύνορα, γεμάτο σύνορα θα έλεγα, κύριε Πέτροβιτς, συγκριτικό πλεονέκτημα φυσικά για τον νομό Εύρου και για την περιφέρεια ευρύτερα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα προβλήματα τώρα που δημιουργήθηκαν και από τον κορονοϊό και με την ένταση με την γειτονική χώρα εξομαλύνονται σιγά σιγά στον νομό Εύρου και οικονομικής φύσεως προβλήματα στα σύνορα. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πλέγμα προβλημάτων τα οποία δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστούν, κύριε Φυλακτέ. Επιτρέψτε μου να είμαι επιφυλακτικός, γιατί δεν ξέρουμε τις πραγματικές συνέπειες. Τη στιγμή που μιλάμε τώρα στην οικονομία, δεν ξέρουμε τις πραγματικές συνέπειες οι οποίες υπάρχουν σε διάφορους κλάδους. Αυτό που μπορούμε λοιπόν να κάνουμε είναι προς το παρόν να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι και στις εκτιμήσεις μας και πολύ πιο ουσιαστικοί στις παρεμβάσεις μας, όταν αυτές είναι επιτραπούν. Άρα θεωρώ ότι σταδιακά μέσα στο Μάιο μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα έχουμε πλήρη εικόνα του πώς μπορεί να επανακινηθεί η αγορά, αλλά για να εκείνο το στάδιο, εκείνο το μεταβατικό στάδιο, εκεί νομίζω χρειάζεται η έμπρακτη αλληλεγγύη. Γιατί μετά από καιρό θα μπαίνουμε σε μια νέα διαδικασία, νέες εικόνες, οι οποίες όμως θα αντανακλούν σε επαγγελματικούς κλάδους. Άρα ο κάθε κλάδος θα πρέπει να στηριχθεί με το δικό του τρόπο. Εμείς ως περιφέρεια κάναμε μετά από προτροπή του Περιφερειάρχη αναπεριφερειακή ενότητα, έγιναν όπως γνωρίζετε τηλεδιασκέψεις όλων των εμπλεγωμένων φορέων προκειμένου από κοινού να μπορέσουμε να υποβάλουμε προτάσεις σε περιφερειακό επίπεδο και προτάσεις προς την κυβέρνηση για να στηρίξουμε την τόπια οικονομία. Αυτές όλες οι προτάσεις υποβάλλονται και θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα με τα συνολικά μέτρα που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση θα μπορέσουμε να έχουμε και ένα ειδικότερο σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης η οποία προκλήθηκε από τον κορονοϊό. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι η κρίση θα είναι το δεύτερο στάδιο. Στο πρώτο στάδιο τα πράγματα πήγαν καλά, κύριε Πετροβίτς, σε ένα εθνικό σύστημα. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα από όσο περιμέναμε. Γιατί ναι. Ο κόσμος συμμορφώθηκε, κύριε Φυλακτέ. Ο κόσμος, γιατί κάποιοι είπαν ότι οι Έλληνες είναι, ξέρετε, ότι είναι λίγο αδιάφοροι, ότι θα το αντιμετωπίσουν το όλο θέμα όχι τόσο ζεστά, θα υπάρχουν προβλήματα τελικώς. Δεν θα πειθαρχούν, ναι, θα είναι απίθαρχοι. Ναι. Τελικώς άλλοι ήταν οι απίθαρχοι. Άλλοι το αντιμετώπισαν το θέμα ελαφρά την καρδία. Κάποιοι κοίταξαν την οικονομία και ξέχασαν την υγεία και βλέπετε πως πληρώνουν το τίμημα σε διάφορες φωνές του πλανήτη. Μάλιστα, η περιφέρεια τώρα λειτουργείται στην περιφέρεια παρά τα προβλήματα τώρα με τον κορονοϊό, με την πανδημία, με τις τηλεδιασκέψεις. Λειτουργεί το σύστημα
Κύριε Πέτροβιτς, είστε πολλά χρόνια, πρέπει να πούμε, στα κοινά. Είστε τρίτη φορά εκλεγμένος στον νομό Εύρου και σίγουρο είναι ότι τα ζήσατε όλα. Έχει γίνει αυτό που λέμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη? Φάνηκε ότι έγινε? Κοιτάξτε, λειτουργεί το σύστημα. Λειτουργεί το σύστημα σαφώς με ελλείψεις, με πολλές ελλείψεις. Επειδή γίνεται χρήση των μέτρων, τα οποία, όπως ξέρετε, ανακοινώθηκαν και επιτρέπουν κάποιους υπαλλήλους λόγω του ότι είναι γονείς, λόγω του ότι έχουν υποχρεώσεις, λόγω του ότι είναι ευπαθείς ομάδες να απουσιάζουν. Λειτουργεί, αλλά με προσωπικό, θα έλεγα, περισσότερο ασφαλείας, γιατί χρειάζεται να προστατευτεί, ειδικά σε ένα γραφείο δεν μπορεί να είναι 5-6 άτομα σε ένα μικρό χώρο. Οπότε γίνεται χρήση των κανονισμών και των μέτρων που ανακοινώθηκαν. Σαφώς γίνεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, και αυτό που είπαμε είναι το προτάσουμε, δηλαδή εξυπηρέτηση των πολιτών. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν υπολειτουργείς, όταν δεν έχεις δηλαδή το ανάλογο προσωπικό σε πλήρη σύνθεση, σαφώς υπάρχουν ζητήματα. Θεωρώ όμως ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Δεν έχουμε, θα λέγαμε, παράπονα. Όλοι αντιλαμβάνονται το μέγεθος που έχουν να αντιμετωπίσουν σε σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την ασθένεια και καταλαβαίνουν τις συνθήκες με τις οποίες εργάζονται όλοι για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Άρα λειτουργεί κανονικά η περιφέρεια. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι χρειάζεται όσο ισχύουν τα μέτρα ραντεβού, δηλαδή να επικοινωνήσει κάποιος με το αρμόδιο τμήμα, με την αρμόδια υπηρεσία, να κλείσει ραντεβού και να εξυπηρετηθεί. Κατά τα άλλα, έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Η ευχή τώρα που θα κάναμε, κύριε Πέτροβιτς, μετά από όλο αυτό το σκηνικό, το σκηνικό το οποίο είναι, θα το χαρακτήριζε έτσι, πρωτόγνωρο, είναι κάτι το οποίο δεν το ξαναζήσαμε και έχω την άποψη ότι κανένας δεν θα εύχεται να επαναληφθεί. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να πειθαρχήσει. Δεν τελειώνει τίποτε μετά το διάγγελμα. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια ελάφρυνση των μέτρων και τίποτε περισσότερο. Ακριβώς. Σας φοβίζει λίγο όμως εκείνο το σύστημα των Ελλήνων, να μην πούμε αύριο το πρωί όλοι έξω? Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι αυτό. Εύλογο το ερώτημά σας. Και αντιλαμβάνεστε ότι πάντοτε όταν χαλαρώνει μια κατάσταση και με την προσμονή που υπάρχει από την άλλη πλευρά, ο κόσμος, βλέπετε, οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί, είναι δεκτικές, θέλει κάποιος να βγει έξω από το σπίτι. Άλλο το χειμώνα, άλλο όταν έχει κρύο και άλλο όταν υπάρχει άνοδος της δημοκρασίας και βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Γίνεται απολύτως αντιληπτό, λοιπόν, κύριε Φυλακτέ, ότι πάντα υπάρχει ο φόβος μήπως, ενώ κράτησες 89 λεπτά, τον αγώνα μην χάσεις το 90. Είναι κάτι το οποίο σαφώς απασχολεί όλους μας. Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να είμαστε περισσότερο συνειδητοποιημένοι. Τώρα που έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν τον κύκλο και θέλουμε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να κλείσει ο κύκλος, για να είμαστε απολύτως ασφαλείς και να πούμε ότι ξεπεράσαμε πραγματικά την κρίση. Πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο αόρατος εχθρός. Με τον ορατό εχθρό τι γίνεται? Το ξέχασαν στον Εύρο ή είναι κάτι που σας έρχεται στο νου συχνά? Κοιτάξτε, κάποιοι κύριε Φυλακτέ, είναι αντιληπτό ότι το χρησιμοποίησαν αυτό. Το χρησιμοποίησαν και μάλιστα δόθηκαν μεγάλες μάχες στα σύνορα, νυχθημερών, με τους μετανάστες, οι οποίοι ήταν κατευθυνόμενοι. Κάποιος κατεύθυνε, δεν ήρθαν μόνοι τους στα σύνορα. Άρα αυτό το θέμα δεν έχει κλείσει. Αυτό είναι ανοιχτό. Πλέον η κυβέρνηση με τα μέτρα που πρέπει να, με την ενίσχυση του φράχτη και την επέκτασή του, αλλά και με τους συνοριοφύλακες οι οποίοι θα πρέπει να προσπιθούν και με άλλες συνδυασμένες ενέργειες, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί κάποια στιγμή η κρίση με τον κορονοϊό μπορεί
Και αυτό λέει λογική, χωρίς όμως να είμαστε προφήτες, ότι κάποια στιγμή αυτό το θέμα θα μπει σε μια λογική διαχείρισης. Αλλά το άλλο το ζήτημα είναι ασύμμετρη απειλή. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Πέτροβιτς. Να είστε καλά. Να είστε καλά που τα είπαμε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ο Δημήτρης ο Πέτροβιτς, κυρίες και κύριοι, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης του νομού Εύρου και δημοσιογράφος, πρέπει να πούμε, αναφέρθηκε και στο τριπλό, μπορώ να το πω έτσι, σοκ που δέχτηκε ο Εύρος. Από τη μία, και εδώ ήμασταν κάθε μέρα, πρέπει να πω, όλο αυτό το διάστημα μαζί και καλύπταμε από τον Εύρο μέχρι και σε ζωντανή μετάδοση όλα τα δρόμενα τα οποία εξελίσσονταν εκεί, με τους Τούρκους, με τους πρόσφυγες που έστειλε η γειτονική χώρα στα σύνορα για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Τελικά όμως μάλλον βιάστηκαν να χαρούν, γιατί οι Έλληνες αποδείχθηκαν επτάψυχοι εκεί στα σύνορα. Συζητήσαμε και για τον κορονοϊό, συζητήσαμε και για το θέμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που δημιούργησαν κάποια προβλήματα εκεί στο ποτάμι. Τώρα, μια σειρά προτάσεων για την έξοδο της χώρας από την κρίση που προβλέπεται να είναι μεγάλη το επόμενο χρονικό διάστημα κατέθεσε και το Επιμελητήριο της Ράμας. Να χαιρετήσουμε τον Στέφανο τον Γεωργιάδη. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Γεια σας, καλά, εσείς, δόξα τω Θεώ. Να τονίσουμε φυσικά ότι είναι μια σειρά 20 προτάσεων, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, είναι 20 σημεία τα οποία στοχεύουν ακριβώς στην επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα από την ώρα που δεν θα λέγαω ότι μπαίνουμε σε κανονικότητα, αλλά ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο η επανέναρξη λειτουργίας αγοράς. Και όταν λέω αγοράς, εννοώ συνολικά. Κοιτάξτε, τα προβλήματα θα είναι μεγάλα και τεράστια και ήδη υπάρχουν και κάποιες αστοχίες οι οποίες θα πρέπει άμεσα να διορθωθούν. Δηλαδή, όταν λέτε αστοχίες. Προσέξτε, μία από τις μεγάλες αστοχίες είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, και δεν εννοώ με τα 800 ευρώ τα οποία ούτε πληρώθηκαν αυτή τη στιγμή. Έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανένας επαγγελματίας δεν έχει πάρει έστω το βοήθημα, την αποζημίωση των 800 ευρώ, ασχέτως αν έκλεισε το κατάστημά του με εντολή της κυβέρνησης. Μήπως θα δώσουν για το Πάσχα του χρόνου, το 2021. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε πει ότι και αυτό δεν αποτελείται λύση όμως, έτσι. Θα πούμε ότι αυτά δεν μπορεί να δίνονται συνέχεια, θα πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο σχέδιο το οποίο θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή. Κατά την άποψή μας και την άποψη του Μελητηρίου Δράμας, όπως είδατε, καταθέσαμε την εφαρμογή του ελβετικού μοντέλου. Είναι αυτό το οποίο έχει κάνει η Ελβετία πολύ, πολύ νωρίτερα και έχει αποδειχθεί, δηλαδή το μοντέλο των μικροπιστώσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην ανακούφιση και την επαναλειτουργία της αγοράς και των επιχειρήσεων, ειδικότερα των μικρών και των μικρομεσαίων. Και όταν λέω το ελβετικό μοντέλο, κύριε Φυλακτέ, μην παραπέμπουμε στη λογική ότι επειδή είναι η Ελβετία και έχει χρήματα ή επειδή έχει πολλές τράπεζες, τα χρήματα αυτά είναι κρατικά χρήματα. Δεν έχουν να κάνουν με τις τράπεζες Ελβετίας. Λοιπόν, επομένως, αυτές οι συνθήκες θα μπορούσαν κάλλιστα και τα δικά μας οικονομικά επιτελεία να το έχουν μελετήσει. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ακούσαμε για ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά χρηματοδότηση επιχειρήσεων οι οποίες μέσα από το ΕΣΠΑ. Και εδώ πάλι θέλω να πω ότι πάλι αυτά δεν είναι χρήματα των τραπεζών. Άρα, στη λογική του να στηρίζουμε γενικώς οριζόντια και αορίστως, θα έλεγα, δεν οδηγούμε να είστε πουθενά. Θέλετε έτσι, πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο συγκεκριμένα μέτρα. Βεβαίως. Και οριζόντια μέτρα, πόσο καταλαβαίνω. Βεβαίως. Και κοιτάξτε, η Ελβετία έδωσε χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αντί να δώσει τα 800 ευρώ, έδωσε δανεισμό στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και μάλιστα, βέβαια, δεν μπορώ να συζητώ τα όρια, αυτά μπορούν να επαναπροσδιοριστούν. Έδωσε το 10% το να καθαρίσει τον εσόδο της κάθε επιχείρησης με συνοπτική διαδικασία, με μια απλή αίτηση από το τηλέφωνο. Έτσι, αυτό ήτανε. Και χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις. Από εκεί και πάνω από το όριο των 500.000 ελβετικών φράγκων, πήγε σε μια διαδικασία τραπεζικής αξιολόγησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ετούντα το δανεισμό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των δανείων ήταν όσο γίνεται πιο ευνοϊκές. Θέλω να πω ότι είχε 0% επιτόκιο, είχε αποπληρωμή 5 χρόνια
και φυσικά είχε εγγύηση του ελβετικού δημοσίου σε επίπεδο του 100%. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή ξέρω ότι πολλοί θα πούνε εκεί είναι Ελβετία, λοιπόν. Να ναι, θα πούνε δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ναι, εκεί είναι το συνώνυμο του πλούτου και εδώ είναι το μόνο συνώνυμο της χρεοκοπίας. Ναι, όμως δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτά τα χρήματα στην πρώτη φάση και υπάρχουν και τώρα και θα μπορούν κάλλιστα να γίνει μια σωστότερη, αν θέλετε, ανακατανομή αυτών των χρημάτων. Είστε πάντως της λογικής. Το όριο, ακούστε με λίγο, το όριο το οποίο έχει βάλει 25% των ακαθορίστων εσόδων δανεισμό το Υπουργείο Ανάπτυξης, για μένα είναι λάθος. Τα χρήματα θα πάνε σε πολύ λίγους ανθρώπους και μάλιστα οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να συμμετέχουν. Υπό αυτήν λοιπόν τη λογική θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν την. Μπαίνει μια λογική, κύριε Πρόεδρε, από ορισμένους που λένε ότι έπρεπε ήδη να έχει ανακοινωθεί η διέξοδος από αυτή την κατάσταση με γρήγορες αποφάσεις. Και όχι βήμα-βήμα. Δεν είναι εδώ κλείνουμε αν κλείνουν τα κουρία ή τα κομμωτήρια και πότε ανοίγουν τα σχολεία. Εδώ θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν μέτρα για την επόμενη μέρα. Εσείς συμφωνείτε ή πιστεύετε ότι η ανακοίνωση βήμα-βήμα είναι καλύτερη? Κοιτάξτε, το είπα και στις προηγούμενες εκπομπές σας. Και έχω πει το εξής. Μπορεί στο θέμα του υγειονομικού να έχουμε πάρει άριστα. Με τον κύριο Τσιόρδα, τον κύριο Καρδαλιά και φυσικά με την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Στο θέμα όμως της οικονομίας υπάρχουν άλλα ζητήματα. Εδώ θα πρέπει να δούμε τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι βήμα-βήμα. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα και πολλές φορές μαζικές, αν θέλετε, αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να πάρθουν και συνολικές. Και κοιτάξτε να σας πω, εμείς καταθέτουμε ένα σχέδιο. Ήδη η κυβέρνηση, το ξέρουμε, επανεξετάζει τις ρυθμίσεις των δόσεων. Το έχουμε βάλει έτσι κι αλλιώς στο σχέδιο. Όπου αυτές οι ρυθμίσεις να πάνε ίσως και με 6 μήνες παράταση. Και πολλά άλλα. Μέσα στο συνολικό σχέδιο, αν το διαβάσετε που καταθέσαμε, έχουμε όλα αυτά τα θέματα. Τα φορολογικά, αν θέλετε, μια τόνωση της αγοράς μέσω της μείωσης της φορολογίας στο 20%, με αναπροσαρμογή του ΦΠΑ στο 18%, με ταχύτατες διαδικασίες απορρόφησης του ΕΣΠΑ, με συνοπτικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, έναν προσανατολισμό, ειδικά στο πρωτογενή τομέα, στην παραγωγή, την αγροτική, με αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, διότι θα έχουμε προβλήματα σε αυτόν τον τομέα από εδώ και πέρα για τη χώρα. Είμαστε, ξέρετε, μια χώρα που τα εισάγει κυρίως τα πάντα και αυτό πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το μοντέλο μας. Ουσιαστικά δεν παράγει τίποτα. Και πολλά άλλα θέματα, όπως κοιτάξτε, να σας πω, την απλοποίηση του νόμου των δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει να δούμε επίσης διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τα δημόσια έργα, που είναι μια τεράστια ατμομηχανή. Κάποτε πρέπει να συζητηθεί αυτό τι θα γίνει. Δηλαδή, κοιτάξτε, μέσα στην κρίση δεν μπορούμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα σε μια ανακούφιση απλώς της τάξης των 800 ευρώ και βλέπουμε. Δεν γίνεται. Και δεν μπορεί επίσης να βγάζουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή με το φοβικό σύνδρομο του ελέγχου από την εφορία σε βάθος πενταετίας με 3.000 ευρώ που θα πάρει κάποιος δικαιούχος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με αυτό, διότι αυτές ήταν οι ορικοί προϋποθέσεις. Άρα εδώ είναι και ο ρόλος των επιμελητηρίων. Να επαναφέρουμε, αν θέλετε, κάποια πράγματα σε μια σωστή κατεύθυνση. Οι προτάσεις του επιμελητηρίου δράμας κατατέθηκαν στο σύνολο των επιμελητηρίων της χώρας και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, καθώς θα φύγουν αύριο και στα αρμόδια Υπουργεία. Θεωρώ πάντως ότι η μικροπίστωση και το ελβετικό μοντέλο είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, διότι, να ξέρετε, το ίδιο ακριβώς μελετά και η Δυτική Ευρώπη. Διότι και στη Γαλλία απέτυχαν, να ξέρετε, στα ζητήματα που αφορούν τις μικροπιστώσεις. Το ίδιο απέτυχαν και σε άλλα κράτη και τώρα κοιτούν ακριβώς να εφαρμόσουν αυτό. Λοιπόν, ας μην ανακαλύπτουμε τον τροχό, ας μην διακατεχόμαστε επίσης από τα σύνδρομα της Στοκχόλμης. Να κάτσουμε και να κάνουμε αυτό το πετυχημένο μοντέλο το οποίο εφάρμοσαν κάποιοι και πέτυχαν. Αυτό πρέπει να κάνουμε, κύριε Φυλακτέ. Ας εισάγουμε και κάτι, λέτε, για να το πετύχουμε στην πράξη. Δηλαδή. Μα ακριβώς. Όπως στο εξωτερικό έγινε κάτι σωστά, στο κάνουμε κατευθείαν εδώ, αφού γίνεται. Ακριβώς, να προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Η μεθοδολογία, ο τρόπος και η προσέγγιση. Έτσι, και κοιτάξτε, κύριε Φυλακτέ, περνάμε την κρίση του κορονοϊού. Έτσι. Είναι μια κρίση, μάλλον θα έλεγα, είναι ένας πόλεμος. Αυτό δεν επιτρέπει να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμασταν πριν. Πρέπει να πάρουμε άλλες αποφάσεις. Πιο ριζοσπαστικές, αν θέλετε. Για το όφελος της κοινωνίας, του κόσμου, της μικρής επιχείρησης. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με τις λογικές του πριν. Έχει αλλάξει. Ούτε μπορούμε να σκεφτόμαστε πλέον με τις λογικές ενός τραπεζικού συστήματος που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει. Μάλιστα. Σας φοβίζει πάντως, κύριε Πρόεδρε, η επόμενη μέρα,
Φυσικά. Μιλάνε φυσικά κάποιοι για μια ύφεση που μπορεί να είναι και διψήφιος αριθμός και φυσικά μια νέα πραγματικότητα, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Εσείς το καταλαβαίνετε, ο πολλής κόσμος νομίζει ότι πατώντας το κουμπί από τη Δευτέρα επανακινείται η οικονομία, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι απλά πράγματα το να βάλεις εκατομμύρια ανθρώπους να μπουν στη διαδικασία λειτουργίας ενώ ήταν 2 μήνες περίπου στην απόλυτη ακινησία και φυσικά η επόμενη μέρα με τις δυσκολίες που έχει. Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε για τις εσωτερικές μας δυνάμεις να αντέξει μια αγορά, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εφικτό στο βαθμό που κάποιοι θέλουν να πιστεύουν. Αν πούμε πάλι ότι, ξέρετε, πάρα πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται από το εξωτερικό, από πρώτες ύλες, από εμπορεύματα, από υπηρεσίες, από μεταφορές έτσι, που είναι μέσα στις υπηρεσίες και πολλά άλλα πράγματα. Πέστε μου εσείς, όταν όλο το σύστημα γενικά χωλαίνει παγκοσμίως, πώς θα μην είμαστε ανήσυχοι? Πώς θα μην είμαστε ανήσυχοι? Ξεκάθαρα τις εξαγωγές πρώτων υλών. Τις εξαγωγές πρώτων υλών. Εσάς τώρα σας άκουγαν. Αν έχουμε προβλήματα στις εξαγωγές των σιτηρών από τις χώρες που παράγουν μεγάλες ποσότητες όπως είναι η Ρωσία ή η Ουκρανία, τι θα γίνει? Ρωτάω, έχουμε κάνει την πρόβλεψή μας για την επόμενη μέρα? Έτσι κι αλλιώς η χώρα δεν παράγει. Παράγει, αν θέλετε, ενεργειακά φυτά, βαμβάκια, αυτά που δεν τρώγονται. Σοργό. Καταλάβατε τι εννοώ. Σοργό και ελαιοκράμβη, κύριε Πρόεδρε, παράγει. Κοιτάξτε, είναι ενεργειακά φυτά, πρέπει να πω, παράγουν βιοδίζελ. Για αυτό δεν πρέπει να προσαρμόσουμε. Είναι ζωοτροφές φυσικά. Μας... Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσαρμόσουμε το γενικότερο μοντέλο μας. Και για το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτή, Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή η πρόταση. Εσάς σας άκουγαν, διότι... πρέπει να πω πάντως, γιατί καταθέσατε και προτάσεις και για τα δάνεια και για πολλά άλλα πράγματα. Λήφθησαν υπόψη από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τώρα. Βλέπετε να ακούνε οι σημερινοί κυβερνώντες ή λειτουργούν με την μορφή των επιτροπών εργασίας που έχουν συσταθεί για το κορονοϊό? Υπάρχουν και διάφορες άλλες φωνές οι οποίες, πώς να σας πω, δηλαδή και εντός των επιμελητηρίων δεν έχει γίνει στο σύνολό τους αντιληπτό το πρόβλημα. Να ξέρετε, μάλλον έχει γίνει αντιληπτό, αλλά η μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος δεν είναι ενδεδειγμένη. Αλλά παρόλα αυτά, οφείλω να πω ότι ναι, μας ακούνε. Στο βαθμό τουλάχιστον που γνωρίζουμε σε κάποια θέματα. Το υπόλοιπο όμως κομμάτι με προβληματίζει η εφαρμογή και ο τρόπος. Διότι ξέρετε, φτάνουμε σε ένα σημείο να στέλνουμε μια πρόταση, όπως λέμε, 10% στα καθάριστα έσοδα με 0% επιτόκιο, 100% εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κτλ. Χωρίς όρους και κριτήρια τραπεζικά όσον αφορά τις μικροπιστώσεις κτλ. Και ξαφνικά πέφτουμε με χρήματα κρατικά πάλι. Έτσι, δεν μιλάμε των τραπεζών. Στο μοντέλο που λέει 25% τραπεζική αξιολόγηση μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Λέτε ότι ενώ πάει να γίνει κάτι καλό, μπαίνουν εμπόδια στη συνέχεια που ουσιαστικά εξαιρούν το σύνολο των επιχειρήσεων. Ακριβώς. Προφανώς κάποιοι δεν αντιλήφθηκαν την ανάγκη της πολύ μικρής και της μικρής επιχείρησης να υπάρξει και αύριο. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι άλλο το η πολιτική ηγεσία κινείται κτλ. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, πάντα το μεγάλο μας πρόβλημα. Έχει να κάνει με υπηρεσιακούς παράγοντες. Όλα αυτά τα χρόνια και στα χρόνια των μνημονίων υπήρχε, αν θέλετε, μια μεθοδευμένη κατάσταση από συγκεκριμένα κέντρα. Είτε λέγονται υπηρεσιακοί παράγοντες, είτε λέγονται τράπεζες, είτε λέγονται, πέστε το όπως θέλετε. Αυτά ακριβώς αντιστέκονται, αν θέλετε, στις λογικές που πάμε να αντιτάξουμε μέσα στην κρίση. Και δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα το τεράστιο που έρχεται. Μάλιστα. Ξεκινάμε με κομμωτήρια υπηρεσίες υγιεινής, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κοιτάξτε, είναι τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καταστήματα λιανικής, τα οποία θα ανοίξουν σε πρώτη φάση. Την άλλη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα και από εκεί και πέρα βλέπουμε για τα υπόλοιπα στο τέλος του μήνα, του Μαΐου, προς το τέλος του μήνα. Θέλω όμως να πω το εξής, θα παρακαλέσω. Επειδή υπήρχε εικόνα εγκατάλειψης της πόλης σε πολλά σημεία της, ειδικά στους πεζοδρόμους όπου υπήρχε δραστηριότητα το προηγούμενο διάστημα πριν το κλείσιμο της αγοράς και μετά ξαφνικά έκλεισαν τα πάντα. Υπάρχουν πεζόδρομοι όπου δυστυχώς είναι πάρα πολύ βρώμικοι. Θα πρέπει πριν την έναρξη της αγοράς να επιληφθεί ο Δήμος το καθάρισμα των πεζοδρόμων.
Το λέω διότι μου μεταφέρθηκε σήμερα και από εμπορικό σύλλογο και από την Ομοσπονδία. Λόγω των περιστεριών και λόγω αδέσποτων ζώων. Μάλιστα, αυτό με τα αδέσποτα τι είναι, κύριε Πρόεδρε? Ναι, ναι, το λέω, το λέω με την έννοια ότι σήμερα έγινα δέκτης αυτού του αιτήματος. Το λέω και δημόσια. Πριν το ενέναρξη της αγοράς να υπάρξει, και νομίζω θα υπάρξει, έτσι δεν νομίζω να υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτά τα θέματα. Ή, να προετοιμαστούμε να για την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Κυρίως καθάρισμα σε δρόμους όπου δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Αυτό έχω να πω. Και να πούμε επίσης ότι η Πρωτομαγιά θα εορταστεί μία εβδομάδα αργότερα. Ναι, η εβδομάδα μία μέρα αργότερα. Το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, από όσο έχουμε την πληροφόρηση. Είναι... Πάμε για 9 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Αλλάξαν όλα, πρέπει να πω. Από αυτά τα πράγματα θα έχουμε αρκετά, κύριε Φυλακτέ, διότι δεν ζούμε στην κανονικότητα. Θα μεταφέρονται, θα αλλάζουν, θα εορτάζονται διαφορετικά, όπως θα εορταστεί και η Ανάσταση. Με ανοιχτές εκκλησίες σε συγκεκριμένη ημερομηνία, τέλος του μήνα, ας πούμε. Η πλήρης λειτουργία των λαϊκών αγορών, ρωτάνε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Έχετε κάποια πληροφόρηση? Όχι, όχι, δεν έχω πληροφόρηση γι' αυτό. Δεν γνωρίζω. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Είναι να αυτά τα ότι... οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Πάντως και η παραγωγή μπαίνουν, λέει, στο βοήθημα των 800 ευρώ. Αυτό πληροφορήθηκα σήμερα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Εγώ να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Είδαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε, μπαίνουμε σε μια κανονικότητα συνολικά, θα λέγαμε. Φυσικά ο δρόμος είναι μακρύς, πρέπει να πω, μακρύς και ατέλειωτος. Και φυσικά κάθε φορά που θα υπάρχει έξαρση του ιού μπορεί να έχουμε επαναφορά μέτρων. Και αν σε μια περιοχή υπάρχουν προβλήματα, να επανέρχονται τα μέτρα σε μια περιοχή. Και μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, να γίνει μαζικά και λοιπά, όσοι θεωρούν ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορεί να γίνεται το χάος των προηγούμενων ετών, να το ξεχάσουν, τα μέτρα θα επανέρχονται όταν κρίνεται αναγκαίο. Απλά θα έχουμε μία ελάφρυνση των μέτρων για να μην ζήσουμε χειρότερες καταστάσεις. Μέχρι το να ευρεθεί το εμβόλιο, να γίνει μαζικά το εμβόλιο και όταν υπάρξει ανοσία σε ένα κομμάτι του πληθυσμού, μπορεί να μιλάμε για την επιστροφή στην κανονική κατάσταση. Εμείς έχουμε τώρα διαφημίσεις, επιστροφή και πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και να πούμε φυσικά ότι στην σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια ενημέρωση για όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων, έντονων συζητήσεων και φυσικά οριστικοποιούνται όλα με το αυριανό διάγγελμα στις 6 το απόγευμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Να χαιρετήσουμε τον Χρήστο τον Καραγιαννίδη, είναι πρώην βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και από όσο γνωρίζω και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καραγιαννίδη. Καλησπέρα, ναι. Έχουμε τώρα πλέον την ελάφρυνση από τα μέτρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Αυτό θα γίνει με διάγγελμα αύριο και στη συνέχεια θα γίνουν και επιμέρους αναλύσεις από τους υπουργούς πώς θα γίνει και τι θα γίνει και ποια στιγμή θα γίνει. Να σας πω εξ αρχής ότι βασιζόμαστε κυρίως στους επιστήμονες, στους ανθρώπους που όλο αυτό το χρονικό διάστημα τις δικές τους συμβουλές ακολουθήσαμε, γιατί παραπάνω πράγματα από εμάς σίγουρα ξέρουν. Και θεωρώ ότι εφόσον οι επιστήμονες κρίνουν ότι μπορεί να υπάρξει χαλάρωση των μέτρων και άρα σταδιακά να μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα, όποια μπορεί να είναι αυτή η κανονικότητα, λογικά θα ξεκινήσουν και τα μέτρα χαλάρωσης. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως, επειδή όλο αυτό το διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ίσως θα ξέρουμε γιατί στέλνουν το δελτίο τύπου, συναντιέται με τηλεδιάσκεψη προφανώς, με θεσμικούς φορείς αλλά και με συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Θα πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα την υγεία και την προστασία της ζωής για οτιδήποτε αποφασίσουμε να κάνουμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θεωρώ ότι αύριο θα ακούσουμε τι ακριβώς η κυβέρνηση έχει να ανακοινώσει ως χαλάρωση των μέτρων. Φυσικά είναι ένα διάστημα μακρύ, πρέπει να πούμε, κύριε Καραγιαννίδη, σε πολύ κομβικό σημείο αυτό το οποίο χάθηκε για τις επιχειρήσεις
Και φυσικά εσείς λέτε τώρα σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι έπρεπε να ήδη να υπάρχουν πρωτοβουλίες για την αγορά, για τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Να σας πω λίγο εξ αρχής και με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, με την πρόταση μάλλον που ανακοινώθηκε, με το Μένουμε Όρθιοι δηλαδή, το όνομα που δώσαμε στην πρόταση που ανακοινώθηκε πριν δύο εβδομάδες περίπου από τον Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά λέγαμε ότι η κυβέρνηση έχει αργήσει. Δεν έχει κάποιο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Οι μέχρι τώρα απόψεις της ή τέλος πάντων οι μέχρι τώρα θέσεις της είναι βλέποντας και κάνοντας. Και απ' την άλλη η κυβέρνηση έχει επιλέξει να επιδοτήσει την ανεργία. Δίνει σε εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, θα βάλουν στην άκρη αν θέλετε το συζητάμε μετά αυτό το έσχος με το βάουτσερ, αλλά το βάζουμε στην άκρη προς το παρόν. Δίνει λοιπόν σε εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες για 1,5 μήνα 800 ευρώ. Δηλαδή 533 ευρώ το μήνα. Ασχέτως με το ποια χρήματα έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι προ της επιδημίας. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι δεν μπορείς να επιδοτείς την ανεργία, πρέπει να επιδοτήσεις την εργασία, να επιδοτήσεις δηλαδή την ενεργό κίνηση των ανθρώπων όταν θα επιστρέψουν. Τι εννοούμε με αυτό που λέω, θα πρέπει να επιδοτήσουμε την εργασία. Θα πρέπει όλες οι θέσεις εργασίας να παραμείνουν ως έχουν, να πληρωθεί το κόστος τους από το κράτος για τον μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, να πληρωθούν ασφαλιστικές φορές και μισθοί από το κράτος και οι εργαζόμενοι να γυρίσουν πίσω και να βρουν τις δουλειές τους. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα και με δήλωση με δελτίο τύπου της ΓΕΣΕΒΕ, περίπου 250.000 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι στο όριο να κλείσουν. Εμείς λοιπόν είπαμε εξ αρχής, υπάρχει ένα οικονομικό μαξιλάρι. Εκμεταλλευτείτε το όπως πρέπει να το εκμεταλλευτεί μια χώρα που θέλει να διατηρήσει την οικονομία της ζωντανή, για να μπορέσουμε να έχουμε αύριο. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν είναι ότι δεν ακούει τις δικές μας προτάσεις, είναι ότι δεν κάθεται στο τραπέζι να συζητήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει φύγει από την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δεν παρίσταται το τελευταίο διάστημα σε αυτό το πράγμα, προτιμάει να βγαίνει έξω και να τραγουδάει μαζί με την κυρία Πρωτοψάλτη, αλλά θα πρέπει με έναν τρόπο να υπάρξει μια κουβέντα, ένας αντίλογος στη δικιά μας θέση. Εμείς είπαμε αυτά τα χρήματα για τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο που υπάρχουν και μάλιστα περίπου 14 με 16 δισεκατομμύρια να δοθούν στην ενεργή οικονομία ώστε να στηριχτούν οι άνθρωποι, να καλύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές, να υπάρξει πάγωμα των υποχρεώσεων και μετατόπιση τουλάχιστον των τραπεζικών υποχρεώσεων άτοκα, μετατόπιση στον χρόνο εννοώ, της αποπληρωμής και άτοκη, και να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Ουσιαστικά πάντως είναι ένα τρίμηνο που δεν λειτουργεί επί της ουσίας τίποτα. Και ουσιαστικά τρέχουν οι δαπάνες όλων, απλά πηγαίνει αυτό σε μια διαδικασία 6 μήνες μετά. Ναι, και, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι διπλό σοκ φυσικά, γιατί από τη μία δεν έχεις δαπάνες και από την άλλη δεν έχεις έσοδα. Ακριβώς. Που είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις που τις ζεις μόνο σε πόλεμο, πρέπει να πούμε, τέτοιες καταστάσεις. Είναι η ακριβής περιγραφή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 3-4 μέρες συνομιλήσαμε μια αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων εγώ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Καρβούνης. Και είπαμε το εξής. Αυτή τη στιγμή οι ξενοδόχοι και όλες οι τουριστικές μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες είναι στον αέρα. Υποτίθεται ότι θα ανοίξουν 1 Ιουνίου χωρίς να έχουν ούτε έναν πελάτη. Ποιο είναι το πλάνο για αυτές τις επιχειρήσεις? Όχι εδώ στη Δράμα, πανελλαδικά, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν οι δραμινές επιχειρήσεις. Ποιο είναι το πλάνο, πώς θα ξεκινήσουν αυτοί οι άνθρωποι 1 Ιουνίου, θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις, τι θα κάνουν? Δεν έχουν ούτε μία κράτηση. Πώς θα πάει αυτό μέχρι 31 Δεκεμβρίου? Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν, δανειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν κάθεται κάτω η κυβέρνηση? Ας διαφωνεί με την πρότασή μας, αλλά τουλάχιστον να τη συζητήσει, γιατί η δικιά μας η πρόταση είναι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι, πώς θα πρέπει να πάμε. Να πάμε στην εστίαση. Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά αυτά με 2-2,5 μήνες κλειστά, πώς θα καλύψουν αυτή την τρύπα την οικονομική μέχρι τέλος του χρόνου? Γιατί ξέρετε, αναβλήθηκαν υποχρεώσεις και φορολογικές οι οποίες θα ζητηθούν το Σεπτέμβριο. Ο ΕΦΗ, για παραδείγματος χάρη, και όλα τα υπόλοιπα. Πώς θα πληρωθούν αυτά? Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει βλέποντας και κάνοντας.
Και επειδή μάλλον δυσκολεύτηκαν λίγο και με τα λιγοστά χρήματα που δώσανε, βγήκε ο κύριος Σταϊκούρας και είπε τα 800 ευρώ ήταν το τελευταίο πράγμα που δώσανε, δεν πρόκειται να, από τον κρατικό προγραμμά να υπάρξει τίποτα άλλο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Φαίνονται οι διαφορές της δικής σας πρότασης από αυτά τα οποία πράττει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η κυβερνητική παράταξη. Την ίδια ώρα που εσείς αναδεικνύετε, έβλεπα σήμερα και τον κύριο Χαρίτση, αναδεικνύεται και το θέμα της διπλής ουσιαστικά διαφημιστικής καμπάνιας ενάντια στον κορονοϊό, μια καμπάνια που είναι κοινωνικό μήνυμα πρέπει να πούμε, όπου φαίνεται ότι στην πράξη δεν έχει πληρωθεί κανένας, αλλά με έναν περίεργο τρόπο κόστισε αυτή η καμπάνια 20 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ μπαίνει και μια διαδικασία πώς γίνεται και τι γίνεται ακριβώς και με τα περιφερειακά μέσα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, η οποία είναι ένα από τα δύο θέματα μαζί με τα βάουτσερ, πρέπει να πούμε, ναι, που κυριάρχησαν τις τελευταίες ημέρες. Όπως τον έδινε ακριβώς, να πω ότι μετά τα 20 εκατομμύρια, δηλαδή τα 11 πρώτα που δόθηκαν, κανένα δεν ξέρει, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή και δεν απαντήθηκε ουσιαστικά. Πού δίνονται αυτά τα χρήματα, να μας δώσουν τον κατάλογο των μέσων μαζικής ενημέρωσης που πήραν τα 11 και θα πάρουν και τα 9 εκατομμύρια. Όλοι φανταζόμαστε που έχουν πάει, αν δείτε τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών καναλιών του Star, του Mega, του Alpha, του Sky, δεν χρειάζεται να ρωτηθείτε παραπάνω πού πήγαν αυτά τα χρήματα, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να υπάρξει αναλυτικός κατάλογος για τα 20 εκατομμύρια. Εάν βάλω και τα 21 εκατομμύρια που δεν θα πληρώσουν φέτος για τις άδειες τους τα τηλεοπτικά κανάλια, φτάνουμε στο μαγικό αριθμό 41 εκατομμύρια. Επειδή, σας είπα και πριν, είχαμε αυτές τις δύο μέρες που περάσαν, είχαμε μια κουβέντα και με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιση και με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιση. Φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί να ζητούν χορηγίες από ιδιώτες για να μπορέσουν να προμηθευτούν λάπτοπ ή τάμπλετ τα παιδιά στο σχολείο και να έχουν μια σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση όπως έχει μέχρι στιγμής λειτουργήσει. Και τη στιγμή που δίνουμε 41 εκατομμύρια στα τηλεοπτικά κανάλια, καταλαβαίνετε ότι με αυτό το ποσό μόνο δεν είχαμε καλύψει πανελλαδικά όχι μόνο τα παιδιά που έχουν ανάγκη, οικονομική ανάγκη, δηλαδή είναι φτωχές οικογένειες και δεν μπορούν όχι τάμπλετ να αγοράσουν, ούτε μια σύνδεση στο διαδίκτυο να κάνουν, ότι θα είχαμε λύσει τουλάχιστον αυτό το πρόβλημα. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που είπατε, με τα κανάλια που κανένας δεν ξέρει, ενώ το κοινωνικό μήνυμα θεωρητικά, όχι σε εμάς μόνο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση παίζεται δωρεάν, δεν έχει κόστος. Το να ενημερώσουν τον κόσμο τα κανάλια τα πανελλαδικά είναι υποχρέωσή τους από τον νόμο και άρα δεν πρέπει να αμείβονται γι' αυτό. Και το δεύτερο επίσης που θέλετε πολύ σωστά είναι τι γίνεται με τα περιφερειακά κανάλια. Ποιος θα πάρει τι χρήματα, δηλαδή επομίζονται και ο τύπος, ο ηλεκτρονικός και ο γραπτός τύπος έχει επομιστεί εδώ και δύο μήνες μια καταστροφική πορεία οικονομική. Και απ' την άλλη δεν μαθαίνουμε τι θα γίνει με την στήριξη του περιφερειακού τύπου. Δυστυχώς. Επίσης αναδείξατε και είδα και διάφορες αναρτήσεις που κάνατε αυτή την συναυλία της γνωστής καλλιτέχνηδος και πρώην υπουργού, κύριε... Τουρισμού, σωστά. Τουρισμού, για μια εβδομάδα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Ήταν με την κυρία Κουντουρά, είχε αλλάξει. Όχι, πριν την κυρία Κουντουρά. Η κυρία Πρωτοψάλτη, λοιπόν, από όσο κατάλαβα, το έκανε για να ευχαριστήσει την κοινωνία, για να ανέβηκε σε ένα φορτηγό, είναι γνωστό και το γνωστό τραγούδι και εκεί τώρα έγινε ένα θέμα, γιατί μια μέρα πριν ένας ιερέας έκανε την ίδια ενέργεια πάνω σε ένα αυτοκίνητο και δημιουργήθηκε θέμα ποινικό και για τον ιερέα και για τον οδηγό. Που πήγε να κάνει μια, να κυκλοφορήσει την Παναγία. Ναι, να κάνει μια ουσιαστικά περιφορά. Εδώ τώρα... Κοιτάξτε λίγο τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει... Εξόρισε και τον Αρχιεπίσκοπο, απλά το λέω αυτό, γιατί φαίνεται ότι είναι μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων ίσως. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τώρα, εμείς και ως ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά να σας μιλήσω, δεν έχω καμία διαφωνία στο να επιχειρηθεί να όποιοι καλλιτέχνες θέλουν τουλάχιστον να διασκεδάσουν ή να περάσουν από τις γειτονιές και να παίξουν μουσική. Θα καταλάβαινα βέβαια το νόημα αυτής της προσπάθειας
Πρώτον, αν πήγαινε σε εργατικές γειτονιές, στον Κολονό, στα Σεφόλια, στα Λιώσια, στην Πατησίων, στο Γαλάτι, πήγε στο Κολονάκι, στο Σύνταγμα και πέρασε και από το Μαξίμου. Εδώ βέβαια υπάρχει το εξής πράγμα, που για μένα είναι εξαιρετικά πρωτοφανές. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι του κάναν έκπληξη, η κυρία Πρωτοψάλτη λέει ότι τον πήραν τηλέφωνο και τους είπε να πάνε από εκεί. Τώρα είναι λίγο ντροπή πρωθυπουργός να λέει τέτοια ψέματα δημόσια. Είναι όπως και να το κάνουμε, βγαίνει στον αέρα και κρεμιέται στα μανταλάκια από μόνος. Ναι, ή συμβαίνει το ένα ή συμβαίνει το άλλο. Τι είναι να πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό που λέει η κυρία Πρωτοψάλτη, γιατί εντελώς τυχαία δεν είναι δυνατόν να βρέθηκαν 50 φωτογράφοι, 30 κάμερες και εγώ δεν ξέρω πόσο άλλος κόσμος για να χειροκροτάει. Και το άλλο, σε ως συνέχεια αυτού που είπατε με τον ιερέα, είναι ότι δεν μπορεί κάθε απόγευμα ο κύριος Χαρδαλιάς να μαλώνει όλο τον κόσμο για τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούμε και να βλέπουμε έναν πρωθυπουργό με ένα τσούρμο ανθρώπους γύρω του, χωρίς καμία απολύτως προστασία, ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να φοράει κανένας γάντια, μάτιες ή τέλος πάντων να τηρούνται οι αποστάσεις, να υπάρχει αυτό το πράγμα. Εάν λέγαμε ότι θα έπρεπε να τηρηθεί ο νόμος, καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε αστυνομία, δηλαδή θα έγραφε όλον αυτό τον κόσμο που ήταν μαζεμένος έξω από το Μαξίμου. Τώρα, είναι όμως ζήτημα επικοινωνιακό. Δεν κάνεις τέτοια πράγματα όταν έχει ζητήσει να μην λειτουργήσει τίποτα. Από τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα δικαστήρια. Σωστά το έχεις ζητήσει. Δεν μπορεί εσύ να διασκεδάζεις και ο κόσμος να σε κοιτάει από την τηλεόραση. Τώρα αυτό η κυρία Πρωτοψάλτη το έκανε καλή καρδιά, κύριε Καραγιαννίδη. Εγώ θεωρώ... Ανέβηκε στο φορτηγό δηλαδή και είπε ας κάνω σήμερα μια γύρα την Αθήνα. Προφανώς έχει μερίδιο ευθύνης. Δεν το ρίχνω όμως τη μεγαλύτερη ευθύνη στην κυρία Πρωτοψάλτη, γιατί θέλω να πιστέψω ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι λέει την αλήθεια. Είναι αξιόλογη και σαν καλλιτέχνης. Κλείσανε μια συμφωνία με τον Δήμαρχο Αθηναίων, εντελώς τυχαία είναι ο ανεψύχος του κ. Μητσοτάκη. Κλείσανε τέλος πάντων μια συμφωνία στην οποία θα ανέβαινε σε αυτό το φορτηγό και θα κάνανε μια συναυλία μέσα στους δρόμους της πόλης. Καναλέ όμως θα είχε νόημα να πας σε γειτονιές, φτωχές γειτονιές που μένουν 6 άνθρωποι σε 50 τετραγωνικά και να περάσεις από εκεί να τραγουδήσεις. Όχι από το Κολονάκι, το Σύνταγμα και του Μαξίμου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Και δεύτερον, βγήκε μετά και ένα έγγραφο όπου για να πληρωθεί η πινακίδα, δεν ξέρουμε καν τι κόστησε αυτό, αλλά τέλος πάντων το αφήνουμε στην άκρη, αλλά για να πληρωθεί μια πινακίδα το εντάξανε σε ένα μέτρο που μιλάει για την ταυτότητα και για την πολιτισμική και τουριστική ταυτότητα της Αθήνας. Ρε παιδάκι μου, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τόσο αρπακολατζίδικα και εμείς απλώς να κλείνουμε τα μάτια και ξέρετε και το λέω αυτό. Γιατί αν αυτά τα πράγματα τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, φανταστείτε την εικόνα η Πρωτοψάλτη να είναι ο Τσίπρας Πρωθυπουργός και να σταματάει έξω από το Μαξίμου. Δεν μπορώ να διανοηθώ τους τίτλους των εφημερίδων την επόμενη μέρα. Βλέπετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές, κύριε Καραγιαννίδη. Κάτι δεν πάει καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν κοιτάξουμε μόνο τις δημοσκοπήσεις, όντως δεν πάει κάτι καλά. Αλλά κοιτάξτε όμως τώρα, πήγε η χώρα... Μη έδωσε και 50% στην κυβέρνηση πριν. Εντάξει, ναι, προφανώς, θα δώσει και 60. Λέω όμως ότι μια χώρα μπαίνει σε μια δίνη πρωτοφανή, μπαίνει σε μια δίνη που δεν έχει ορίζοντα τέλους, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, και μπαίνει και σε μια δίνη που οι επιπτώσεις της ακόμα τις ψηλαφούμε. Δεν έχουμε καν δει όλο το μέγεθος αυτών των επιπτώσεων. Αυτό λοιπόν προφανώς δίνει την αβάντα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή, εκτός και αν κάνει τραγικά λάθη που στο επίπεδο της αντιμετώπισης της επιδημίας δεν έχουν γίνει τραγικά λάθη, όλοι το λένε αυτό, αλλά δεν είναι Τραμπ, δεν αφήσαμε την επιδημία να θερήσει την χώρα, να μπει μέσα και να εξαπλωθεί και μετά να πάρουμε μέτρα. Εφόσον λοιπόν τηρήθηκαν τα αυτονόητα και το πρωτόκολλο που έπρεπε να τηρηθεί, ο κόσμος έχει μια εμπιστοσύνη στο ότι υπάρχει μια διαχείριση. Μια σωστή διαχείριση. Οι επιπτώσεις όμως, ξαναλέω, θα φανούν και φαίνονται στους εργαζόμενους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σήμερα, ας πούμε, είδα σε ένα μέσο κοινωνικό, είδα έναν ελεύθερο επαγγελματία να λέει ότι έχουν περάσει 48-50 μέρες και δεν έχουν πάρει ακόμα τα 800 άρι. Οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν ακόμα και σήμερα, μετά από 1,5-2 μήνες,
να μπουν τα χρήματα, αυτά τα χρήματα που δεν θα σώσουν κάτι, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ποσό που το υποσχέθηκε η κυβέρνηση και ακόμα και μέχρι σήμερα δεν το έχει δώσει. Λέω λοιπόν ότι οι επιπτώσεις της διακυβέρνησης δεν είναι κάτι που το βρίσκει σήμερα που παίρνουμε την κρίση. Θα το δούμε και μεθαύριο. Το έργο έχει πολλές πράξεις, λέτε, κύριε Καραγιαννίδη. Είμαστε ακόμα στην πρώτη. Και η πρώτη πράξη είναι η εισαγωγή, πρέπει να πω. Είμαστε στην πρώτη και δεν γνωρίζουμε καν πώς θα πεφτεί αυτό το έργο. Δηλαδή, δεν έχουμε εικόνα για την πραγματική οικονομία, τι θα σημάνει αυτό όλο το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, να μην έχουμε ή να έχουμε ελάχιστους τουρίστες. Και δείτε μόνο το παράδειγμα του πετρελαίου. Το αμερικάνικο πετρέλαιο έφτασε να έχει αρνητική τιμή. Έχει σταματήσει πλέον η παραγωγή, η διήλυση πετρελαίου σε έναν βαθμό. Αυτό το μπορούσε να το διανοηθείτε ότι από τα 80-90 δολάρια που έκανε το βαρέλι να έχει πέσει σήμερα τα 12-13 και σε κάποια φάση να κινήθηκε και αρνητικά. Είμαστε, ξαναλέω, σε ένα άγνωστο δρόμο, σε ένα άγνωστο πεδίο που απλώς βλέπουμε και μαθαίνουμε πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω. Και εδώ όμως, για να μην χρειαστεί να ζήσουμε το 12 σε επανάληψη και μάλιστα σε πολύ χειρότερη επανάληψη, ξαναλέω ότι τα χρήματα που ήταν τυχερή αυτή η κυβέρνηση που βρήκε από εμάς, τα 37 δις, θα έπρεπε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό να τα εκμεταλλευτεί ενεργητικά και παραγωγικά. Και δεν το κάνει. Να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για την κουβέντα και για την αλληλοενημέρωση που είχαμε. Να είστε καλά. Ήταν ο Χρήστος ο Καραγιαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο πρώην βουλευτής Ράμας του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής ο Χρήστος Καραγιαννίδης. Είδαμε την τρέχουσα επικαιρότητα μαζί του. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μιας και σας αναφέραμε, να δούμε και την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Πέτσα σχετικά με το τι προβλέπεται να γίνει από πλευράς κανονικότητας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε ένα σύντομο βίντεο και επιστρέφουμε. Η λήξη των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στις 4 Μαΐου, το συγκροτημένο σχέδιο της κυβέρνησης θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται σε επιμέρους στοχευμένες φάσεις διαδοχικά μέσα στους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Ο κανόνας θα είναι ότι τα στάδια άρσης των περιοριστικών μέτρων θα απέχουν χρονικά μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογείται συνεχώς η εξέλιξη της πανδημίας. Αρχικά θα ανοίξουν τα κομμωτήρια, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και προσωπικής υγιεινής με συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού. Στη συνέχεια θα ανοίξουν σταδιακά και σε εύλογη χρονική απόσταση μεταξύ τους οι βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε επόμενη φάση θα ανοίξουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις εστίασης, πάντοτε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον εξελίσσεται ομαλά η υγεία του πληθυσμού. Ανοιχτές θα είναι και οι εκκλησίες για ατομική λατρεία από τα πρώτα βήματα της αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων, ενώ σε επόμενο στάδιο οι χώροι λατρείας θα ανοίξουν με συγκεκριμένους κανόνες και μέτρα προστασίας της λειτουργίας τους και για το ΠΥΜΙΟ. Εν συνεχεία, θα ανοίξουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, αρχικά 12μηνης διάρκειας, και αφού διευθετηθεί και το θέμα των μεταφορών και τα εποχικά τουριστικά καταλήμματα από τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Η φιλοσοφία και οι διαδοχικές φάσεις του σχεδίου μετάβασης στη νέα κανονικότητα θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο, 3η 28 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει κοινή παρουσίαση των πτυχών του σχεδίου από τους συναρμόδιους υπουργούς. Υπενθυμίζεται ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τις 4 Μαΐου 2020. Μέχρι να έρθουν, τηρούνται ευλαβικά για την προστασία της υγείας μας, των ανθρώπων που αγαπάμε και για το κοινό καλό. Ακόμη και συμβολικές συναθρήσεις, όπως αυτές για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο όσα με κόπο κερδίσαμε μέχρι σήμερα. Θα είναι κρίμα. Είναι ελάχιστη ένδειξη σεβασμού τόσο για το εργατικό κίνημα, όσο και για τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας, αλλά και για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε μια ώρα αρχίτερα την υγειονομική κρίση, ώστε να γυρίσουν με ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους. Αυτό είναι προς το συμφέρον του κόσμου της εργασίας σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβολικοί εορτασμοί της Πρωτομαγιάς, με τη ρήξη κανόνων και αποστάσεων, μεταφέρονται για το πρώτο Σάββατο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Προσβλέπουμε ότι όλα τα σωματεία των εργαζομένων, όλων των βαθμίδων, αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, θα αναγνωρίσουν με τη στάση τους ότι φέτος είναι αλλιώς.
όπως το Πάσχα, έτσι και η Πρωτομαγιά. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση συνεχίζει εντατικά τις προσπάθειες για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Συνεχίζουμε τις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τη δημιουργία νέων μονάδων εντατικής θεραπείας, την προμήθεια πρόσθετου υγειονομικού υλικού. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής να χαιρετήσουμε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος της Δράμας, τον κύριο Μινά Σκάρλιο, ο οποίος όμως είναι και πρόεδρος του Παραρτήματος Δράμας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ενός φορέα που έχει πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, πρέπει να πω, και το έχει αποδείξει αυτό με πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει και πολυπίκυλες εκδηλώσεις. Να το χαιρετήσουμε, κύριε Σκάλιο, τι κάνετε, κύριε διοικητά? Καλησπέρα σας και σε εσάς, κύριε Φυλακτή, και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Δυστυχώς έτσι ανελημμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσαν για να βρίσκομαι ή να συνδεθούμε μέσω Skype λόγω τεχνικού προβλήματος. Ωστόσο, να καλησπερίσω όλους τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και για την αναγνώριση που έχει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών πλέον στην τοπική κοινωνία της Δράμας. Συνήθως είμαστε αυτοί που βοηθάμε και είμαστε μπροστάριδες σε δράσεις κοινωνικού κυρίως περιεχομένου και πολιτιστικού. Ωστόσο, αυτή τη φορά και ο σκοπός που βγαίνουμε στην εκπομπή σας είναι να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους ανθρώπους, όλες τις δραμηνές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, βιοτεχνίες, φαρμακεία, κλινικές, απλούς συμπολίτες μας που στάθηκαν δίπλα μας, προσφέροντάς μας από την πρώτη και όλας στιγμή υγειονομικό υλικό. Και πραγματικά αυτή τη φορά είμαστε εμείς υπόγρια απέναντί τους και αυτό νομίζω είναι και το μεγαλείο της κοινωνίας, ότι ποτέ μόνοι μας, έτσι είτε είμαστε θεσμοί είτε φορείς, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, και στην προκειμένη περίπτωση η αστυνομία βοηθήθηκε πάρα πολύ από την τοπική κοινωνία και τους απλούς συμπολίτες, τους δραμηνούς. Να υπογραμμίσουμε, φυσικά τα βλέπουμε και όλα στα πλάνα, κύριε Πρόεδρε, έχουμε αντισηπτικά, έχουμε γάντια, έχουμε και μάσκες. Είναι το περίφημο τρίπτυχο, το οποίο είναι και τόσο σπάνιο, θα λέγαμε, στις μέρες μας. Δυσέβρετο. Βεβαίως. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε ως Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, από τις 20 Φεβρουαρίου, βλέποντας όλο αυτό το κύμα και ακούγοντας τηλεοράσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον κορονοϊό, σκεφτήκαμε λοιπόν, ήμασταν από τους πρώτους στη Δράμα, να εξοπλίσουμε με 15 σταθμούς απολύμασης σε όλα τα αστυνομικά καταστήματα του νομού, στις εισόδους, όχι μόνο για τους αστυνομικούς, για την προστασία των αστυνομικών. Σταθμοί απολύμασης, λέγοντας απολυμαντικά, υγρά ή τζέλ που μπαίνουν κάποιος κατά την είσοδο, να απολυμαίνεται, και κυρίως για τους πολίτες, τους προσερχόμενους πολίτες που ερχόταν για να εξυπηρετηθούν στα αστυνομικά καταστήματα. Αυτά μπήκαν σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, όπως είπαμε, του νομού, καθώς επίσης και στα οχήματα, στα λεωφορεάκια, στα λεωφορεία που έχουμε μεταφοράς προσωπικού και μεταγωγών αλλοδαπών κρατουμένων, αλλά και μεταφοράς προσωπικού της Δημιουργίας Υποστήριξης Δράμας, η οποία από τις 28 Φεβρουαρίου, μην ξεχνάμε ότι είναι από την πρώτη και όλα στιγμή που ξέσπασε το θέμα με τα λειτουργικά σύνορα, έτσι επιχειρεί στον Εύρο. Οπότε φοδιάσαμε όλους τους αστυνομικούς με απολυμαντικά σε πρώτο χρόνο. Στην πορεία, η αλήθεια είναι ότι και η υπηρεσία μας, αλλά ήταν τόσο, οι ανάγκες ήταν ολοένα και αυξανόμενες, ιδίως στη φάση που συμμετείχαμε στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας αυτής του κορονοϊού, και οι ανάγκες αυξανόταν ολοένα και περισσότερο, τόσο σε μάσκες, αλλά ακόμα και σε ειδικές συσκευές για θερμομέτρηση στην είσοδο των αστυνομικών καταστημάτων, σε ειδικές στολές και γυαλιά μιας χρήσεως, έτσι ώστε να μπορούμε, αν χρειάζεται, είτε στα κρατητήρια είτε σε περίπτωση ευνηδίων θανάτων, να μπαίνουμε κάπου με ασφάλεια, αλλά ακόμα και με ηλεκτρικές, εφοδιαστήκαμε με ηλεκτρικές συσκευές ψεκασμού, ώστε να είμαστε αυτόνομοι για να μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας, γιατί καλώς ή κακώς η υπηρεσία θα σου κάνει μια φορά όποτε προκύψει θέμα ή μια φορά ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είστε και εκτεθειμένοι, πρέπει να πω, κύριε Σκάρλιο, και
όταν φυλάτε ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ή όταν φυλάνε τα σύνορα οι συνάδελφοί σας τώρα εδώ και τόσο καιρό, που είναι μια δύσκολη κατάσταση. Είστε και σε καθημερινά στους δρόμους, γιατί πρέπει να ελέγξετε και λίγο την τήρηση των μέτρων. Είναι εκτεθειμένοι αστυνομικοί, πρέπει να πούμε, όλο αυτό το διάστημα. Όσα μέτρα και αν πάρουμε πραγματικά, έτσι ό,τι και να πάρουμε, είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια, και που θα πρέπει έτσι να μην να βάλουμε πολλές φορές ακόμα και σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό μας, γιατί είτε το αίσθημα για την προστασία, την υπεράσπιση της πατρίδας μας, είτε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, είτε να πιάσουμε τους κλέφτες, ή όταν πας να πιάσεις έναν κλέφτη δεν θα σκεφτείς αν έχει κορονοϊό ή όχι, εκείνη την ώρα έτσι λειτουργείς διαφορετικά και το μόνο που σου νοιάζει είναι να μπορέσεις να τον δεσμεύσεις και να τον πας στη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι η φύση της δουλειάς τέτοια που βάζουμε πολλές φορές τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα, ωστόσο παίρνουμε τα μέτρα προστασίας μας όσο γίνεται το δυνατόν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε περισσότερους κινδύνους από ότι άλλα επαγγέλματα. Να τονίσουμε πάντως, κύριε Σκάρλιο, ότι όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα, πολλοί φαντάζονταν ότι καθημερινά θα ζούσαμε σε ένα ατέλειωτο ρινγκ, όπου θα μαλώνουν οι πολίτες με την αστυνομία για το αν τηρούνται, πώς τηρούνται κλπ. Τελικά τώρα που είμαστε στο τέρμα αυτής της διαδρομής, φαίνεται ότι οι πολίτες πειθάρχησαν σε μεγάλο βαθμό στην τήρηση αυτών των μέτρων. Ακριβώς. Δείξανε μεγάλη αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκράτηση. Αποδείξαμε ως λαός γενικά ότι μπορούμε στα δύσκολα να τα απεξέλθουμε, κυρίως όταν είμαστε ενωμένοι. Επιπλέον ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη, γιατί όλα εξαρτάται από τον κόσμο. Καλή και αστυνομία, αλλά δεν μπορείς να έχεις χιλιάδες αστυνομικούς για να επιβλέψεις και να επιβάλλεις, ας πούμε, τα μέτρα αυτά περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. Υπήρξε μεγάλη αυτοσυγκράτηση, ατομική ευθύνη από όλους τους συμπολίτες μας, και θα πρέπει και εδώ τοπικό επίπεδο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους δραμηνούς για την κατανόηση. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι δεν ήμασταν υπερβολικοί στους ελέγχους, ούτε υπήρξε θέμα ιδιαίτερο με τις εκκλησίες στις Άγιες Μέρες του Πάσχα, όπου δεν βεβαιώθηκε καμία παράβαση, έτσι να το τονίσουμε αυτό, παρά ήμασταν μόνο σε συστάσεις, γιατί ο σκοπός και ο ρόλος μας είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους πολίτες και όχι απέναντι. Αυτό που θέλουμε και επιζητούμε είναι η συνεργασία με τους πολίτες και να χτίσουμε, όπως έχουμε χτίσει μέχρι τώρα, μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, χωρίς ακρότητες, πάντοτε με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. Και τώρα τι προγραμματίζετε σαν Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, κύριε Σκάρλιο? Προς το παρόν, αναγκαστικά τώρα? Αναγκαστικά, όπως το είπατε, όλοι οι σύλλογοι, να γνωρίζετε, υπάρχει έτσι απαγόρευση, ας πούμε, στις δράσεις και δεν μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε μέχρι ότου περάσει για όλο τον κόσμο όλο αυτό. Για αρκετούς μήνες πρέπει να πούμε να προετοιμάζει το κόσμο. Μην νομίζει ότι το καλοκαίρι θα γίνουν ανταμώματα. Ήδη έχουν αναβληθεί όλα τα ανταμώματα, πρέπει να πω. Δηλαδή και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και όλα, κύριε Σκάρλιο. Σίγουρα έχουμε μπει σε μια διαφορετική λογική. Αυτός ο ιός θα μας μάθει να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά, μέχρι ότου βρεθεί το φάρμακο να μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε στην κανονικότητα. Μέχρι τότε, σίγουρα όλες μας, από τις μετακινήσεις, ακόμα και μέσα στην οικογένειά μας, έτσι, βλέπουμε ότι έχουμε αλλάξει τις συνήθειές μας. Είναι πρωτόγνωρα συναισθήματα βιώνουμε όλοι οι άνθρωποι και προσπαθούμε όλοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο να ανταπεξέλθουμε και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ξανά για το καλό, έτσι, της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Μια τελευταία κουβέντα. Βεβαίως. Ένα ακόμα μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε την τεράστια ευγνωμοσύνη εκ μέρους όλων των αστυνομικών του νομού Δράμας, αλλά και των μελών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, προς τις εταιρείες, προς τις δραμηνές επιχειρήσεις και τους απλούς συμπολίτες, γιατί με την προσφορά τους αυτοί αποδείξαν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία, την αλληλεγγύη, και συμβάλλανε τα μέγιστα τόσο όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας,
αλλά και στην ατομική προστασία και την ασφάλεια των αστυνομικών, έτσι ώστε να μπορούμε απερίσπαστα να επιτελούμε το δύσκολο και πολυδιάστατο έργο μας. Και να πω ότι η όλη αυτή το αγκάλιασμα από την κοινωνία αυτό μας δίνει πραγματικά δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ζήλο να αγωνιζόμαστε καθημερινά 365 μέρες το χρόνο, όλο το 24ωρο, για να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας και να τους κάνουμε να νιώθουν ασφαλείς. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές. Να είστε καλά, κύριε διοικητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Δράμας, ο κύριος Μινάς Κάρλιος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Παραρτήματος Δράμας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Αναφερθήκαμε, έχω την αίσθηση, σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ευχόμαστε γρήγορα η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών να μπει σε εκείνη τη ρότα της κανονικότητας και να διοργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματικά αποτελούν σημείο αναφοράς και έχουν και ιδιαίτερο φιλανθρωπικό στίγμα, κυρίες και κύριοι. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε και στην ενότητα αυτή της εκπομπής και να χαιρετήσουμε τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά, είναι τομεάρχης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στέλεχος του νομού Καβάλας στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Να τον χαιρετήσουμε. Καλησπέρα, κύριε Φυλαχτέ. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και το βήμα που δίνετε στο κανάλι σας και θέλω να προτρέψω τους συμπολίτες μας να βλέπουν τα τοπικά κανάλια, γιατί στην πραγματικότητα δίνουν μαθήματα δημοκρατίας στα μεγάλα τα αθηναϊκά μέσα. Γιατί εμείς εκεί είμαστε αποκλεισμένοι. Να τονίσουμε ότι είναι καθημερινές σχεδόν οι παρεμβάσεις του Κυριάκου του Βελόπουλου, ο οποίος αναφέρεται σε μια λογική των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, όπως των πανελλαδικών, τα οποία κυριολεκτικά δεν προβάλλουν τις θέσεις της ελληνικής λύσης και προβάλλουν μόνο οτιδήποτε σας βλάπτει, από όσο κατάλαβα, από τα λεγόμενα του Κυριάκου Βελόπουλου. Δυστυχώς είμαστε αποκλεισμένοι από όλα τα μεγάλα μέσα. Ο μόνος, μπορώ να πω, μεγάλος δημοσιογράφος και κανάλι που μας βγάζει μία φορά, ας πούμε, το μήνα, είναι ο κύριος Παπαδάκης στον Αντένα και η ΕΡΤ από καμιά φορά, επειδή βάσει νόμου υποχρεούται να μας βγάλει. Από όλα τα άλλα μέσα είμαστε αποκλεισμένοι και δεν παίζουν τις περισσότερες φορές ούτε τα δελτία τύπου βγάζει το κόμμα, ούτε τις προτάσεις που κάνουμε στην Βουλή, ούτε που καταθέτουμε ένα σωρό ερωτήσεις και διάφορα άλλα πράγματα. Για πέστε μου τώρα, κύριε Πιπεριά, εδώ τώρα βιώνουμε μια πραγματικότητα πρωτόγνωρη, να τονίσουμε ότι είστε και πρόεδρος των ασφαλιστών του νομού Καβάλας. Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σαν οικονομία, σαν κοινωνία, σαν γενικότερα σαν καθημερινότητα. Πιστεύω ότι στη ζωή σας δεν τα ζήσατε, ούτε τα ονειρευτήκατε, θα έλεγα, όλα αυτά τα οποία ζούμε σε καθημερινή βάση. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στους επαγγελματίες που τα τελευταία 10 χρόνια περάσαμε όλα αυτά τα μνημόνια, που ήμασταν πάνω στην πιο δημιουργική φάση της ζωής μας και πάνω που πήγαν λίγο να διορθωθούν τα πράγματα μετά από 10 χρόνια μνημονίων, βλέπουμε ότι έρχονται συνεχώς καινούργια πράγματα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Εμείς έχουμε μια φιλοσοφία ότι το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και εξηγούμε τι σημαίνει αυτό. Δυστυχώς στην πατρίδα μας έχουμε φτιάξει ένα οικονομικό μοντέλο και ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι υψηλού ρίσκου επένδυση και δεν μπορεί να κράτος να στηρίζεται στον τουρισμό. Καλώς έρχονται τουρίστες, καλώς ότι μπαίνει στον προϋπολογισμό από τους τουρίστες είναι καλό, τα 30 δις περίπου που είναι τα έσοδα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτό το υψηλό ρίσκο που έχει ο τουρισμός μας και γίνεται ο τουρισμός σε όλο τον πλανήτη, μία βόμβα να σκάσει Απρίλιο, Μάιο στην Ελλάδα, ακυρώνονται τα πάντα. Έρχεται ένας ιός, ακυρώνει τα πάντα. Δυστυχώς, το μοντέλο που φτιάξαμε είναι πάρα πολύ ελαττωματικό. Θα πρέπει εμείς
κακώς μας έχουν συνδέσει όλα αυτά τα χρόνια την ελληνική λύση με τα εθνικά θέματα, γιατί μπορώ να σας πω ότι η ελληνική λύση από το πρόγραμμα που έχουμε, που είναι 295 σελίδες, τις μισές και παραπάνω αναφερόμαστε στον πρωτογενή τομέα, στον γεωργό, στον κτηνοτρόφο, στον μικροβιοτέχνη, στην αγροτοδιατροπή και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή τώρα θέλω να το συνδέσω, είδα πριν από μένα είχατε τον κύριο Καραγιαννίδη, η ελληνική λύση δεν ξεχνά ούτε τα εθνικά θέματα. Θέλω να σας ενημερώσω, όπως να ενημερώσω και στους τηλεθεατές σας, ότι η ελληνική λύση προχθές κατέθεσε, καταθέσαμε για τις πρέσπες να γίνει εξεταστική επιτροπή. Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη συμφωνία των πρεσπών. Θέλω να δω όλοι αυτοί οι μακεδονομάχοι εδώ, οι βορελαδίτες, οι βουλευτές που τρέχαν στα συλλαλητήρια και το παίζανε μακεδονομάχοι για τα ψηφαλάκια. Όταν θα έρθει η ώρα για την ψηφορία, αν θέλω να δω τι θα κάνουν. Αν και κατά 99% ξέρω πώς θα κινηθούν, αλλά καλό είναι όλοι αυτοί που τους δώσαν την ψήφο να δούνε ότι εκ των υστέρων τους κοροϊδέψανε και την επόμενη φορά που θα έρθει να τους τιμωρήσουν κατάλληλα. Να τονίσουμε καταρχάς, κύριε Πιπεριά, ότι τα πήγαμε καλά για να δούμε τα θετικά, μπορώ να πω, όλης αυτής της ιστορίας. Στην αντιμετώπιση της πανδημίας η Ελλάδα δεν είχε σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, με αυτήν την πανδημία που είναι σοβαρή ιστορία, είναι μια παγκόσμια ουσιαστικά κινητοποίηση. Τα πήγαμε καλά, για να πούμε το θετικό της ιστορίας. Συμφωνείτε, πιστεύω? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση συνεχώς στο μυαλό της και συνεχώς όλο αυτό το διάστημα και με τα μέτρα που ανακοίνωσε και με τον τρόπο που κινείται, βλέπουμε ότι συνεχώς το μυαλό τους είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι και στις επόμενες εκλογές. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο ελεύθερος επαγγελματίας, ούτε ο μικροβιοτέχνης, ούτε αυτός που μετά από τον επόμενο μήνα που θα ανοίξει το μαγαζί του την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρει πώς να ανταπεξέλθει και πώς να πληρώσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Βλέπουμε ότι όλα αναλύσκονται στο επικοινωνιακό παιχνίδι και εξηγούμε γιατί το λέω. Βλέπουμε από την πρώτη στιγμή πήγαν και κλείσαν τα πάντα πρώτοι, λες και ήρθε ο σούπερ ιός που έχει μια θνησιμότητα 40% και 50%. Όλο αυτό το παιχνίδι έγινε γιατί δεν είναι οι ίδιοι που διαλύσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αυτοί που απολύσαν τους γιατρούς, είναι αυτοί που κλείσαν νοσοκομεία, είναι αυτοί που δεν θέλαν να τους πάρει τη δόξα ο Τόμψεν. Και βλέπουμε ότι επειδή δεν μπορούσαν να στηριχθούν και είχαν τεράστιες ανασφάλειες για το σύστημα υγείας, πήγαν και πήραν άμεσα αυτά τα δρακόντια μέτρα με αποτέλεσμα να καταστρέψουν την οικονομία την ελληνική. Λοιπόν, θα μπορούσαν να γίνουν πιο ομαλά τα πράγματα, θα μπορούσαν όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώσαν να είναι ακόμα πιο γενναία, θα μπορούσαν να τα ανακοινώσουν όλα μια και έξω την ίδια ημέρα, όχι βλέποντας και κάνοντας κάθε μέρα για να βγει ένας υπουργός να κάνει δηλώσεις και να κερδίζουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Και βλέπουμε ότι μοιράζουν αφιδώς λεφτά. Ενώ δεν δώσαν λεφτά για τους μακροχρόνια άνεργους, αυτοί οι οποίοι είναι 1,5 και 2 και 3 και 4 χρόνια άνεργοι άνθρωποι, πήγαν και δώσαν 11 εκατομμύρια στους καναλάρχες, όχι 11, συγγνώμη, 20 εκατομμύρια. Και αν βάλουν δεν θα πληρώσουν και άδειες και τέτοια άλλα 20-40, δώσαν 11 εκατομμύρια σε αυτούς που πληγήκανε επειδή τα αυτοκίνητα δεν κυκλοφοράνε και δεν πληρώνουν διόδια, μπόμπολα δηλαδή. Δώσανε 3.000 ευρώ επίδομα σύντησης στους υπαλλήλους της ΕΡΤ. Δηλαδή ξοδέψαν λεφτά δεξιά και αριστερά και σε πολλές περιπτώσεις δεν πήγαν σε ανθρώπους που έπρεπε να πάνε, που δεν έχουν το πρωί να πάρουν ψωμί και γάλα για να πάνε στα παιδιά τους. Δηλαδή δεν είναι όλα για την επικοινωνία. Και βλέπουμε η τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε και τους έδειξε στο 50%. Βλέπουμε, και έβαλα εγώ στο Facebook ένα ανέβασα, ούτε το 81 ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν πήρε 50%, πήρε 48,7. Δηλαδή έχουν ξεφύγει πια εντελώς τα πράγματα, ελέγχουν όλα τα κανάλια, ελέγχουν όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, ελέγχουν τα πάντα. Και γι' αυτό σας συνεχάρη πριν,
σαν τοπικά μέσα που δίνετε αγώνα και εσείς και τα καβαλιώτικα και τα σεραϊκά και τα ξαφιώτικα και όλα τα τοπικά μέσα γύρω-γύρω στην πατρίδα μας, που δίνετε καθημερινό αγώνα και απορώ πώς μπορείτε και αντέχετε σε όλη αυτή την πίεση που υπάρχει. Και συγχαρητήρια. Παρ' όλα αυτά είσαστε ανεξάρτητες φωνές. Δίνετε τον λόγο και σε ανθρώπους τους οποίους δεν είναι ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Και μπράβο σας. Να υπογραμμίσουμε, κύριε Πιπεριά, ότι έχετε το τομέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αυτή τη στιγμή, φυσικά, τα νούμερα τα οποία ακούγονται για τον αριθμό των ανέργων την επομένη αυτή της κρίσης είναι φιαλτικά. Βλέπουν όλοι ότι επιστρέφουμε στις προμνημονίων εποχές, στις μνημονιακές εποχές μάλλον, από πλευράς ποσοστών ανεργίας. Έχετε την ίδια αίσθηση και εσείς και το τμήμα των οικονομικών του κόμματός σας? Βεβαίως. Μόνο αν σκεφτείτε ότι από το κλάδο του τουρισμού θα υπάρξουν χιλιάδες άνεργοι μόνο από εκεί, που ξέρουμε ότι πίσω από τον τουρισμό υπάρχουν ένα σωρό επαγγέλματα που τρώνε, έτσι, πάρα πολλά. Καφετέρεις, σουβλατζίδικα, μίνι μάρκετ, γίνεται ένας τρελός τζίρος πίσω από τα ξενοδοχεία. Σίγουρο είναι ότι θα καθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και δεν ξέρω αν τι θα έρθει από το Σεπτέμβριο. Γιατί βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα... δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε όλο αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι κάποια κράτη όπως η Ρουμανία και κάποια άλλα κράτη αρχίσαν πλέον να μην κάνουν και εξαγωγές και κρατάνε για να έχουν αυτάρκεια για να ταΐσουν τους δικούς τους πολίτες. Και επειδή η Ελλάδα είναι ένα κράτος που δεν παράγουμε δυστυχώς, δεν ξέρω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το τι θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί όλα έρχονται απ' έξω. Εμείς κάναμε και μία πρόταση σαν ελληνική λύση. Όχι μία, πολλές προτάσεις, αλλά θέλω να σας πω ενδεικτικά. Τώρα, σε περίπτωση που ανοίξουν τα ξενοδοχεία, θα έπρεπε να δίνει το κράτος κίνητρα στα ξενοδοχεία μας, όπως και τα προηγούμενα χρόνια φυσικά θα έπρεπε να δίνει αυτά τα κίνητρα. Κίνητρα είτε φορολογικά είτε άλλου είδους κίνητρα με εργαζόμενους κτλ. Εφόσον αγοράζουν μόνο ελληνικά προϊόντα. Γιατί όταν έρθει το τουρίστας εδώ στην Ελλάδα, κύριε Φυλακτέ, θα φάει το κρέας το οποίο είναι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία. Θα βγει η γάλα πάλι από την Ολλανδία. Μέχρι και το, και το ψωμί σε πολλά ξενοδοχεία που είναι αλυσίδες, μέχρι και το ψωμί έρχεται από το εξωτερικό, πρέπει να πούμε, από τη Γερμανία, από την Αυστρία. Το που τρώνε είναι το Λούρπακ. Και βλέπουμε ότι ενώ έρχεται ένας τουρίστας εδώ πέρα να κάνει διακοπές, τρώει τα προϊόντα τα δικά του από τη δικιά την πατρίδα που έρχονται εδώ πέρα. Δηλαδή το μοντέλο που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα είναι τραγικό, τι να σας πω. Επίσης τώρα προτείναμε πριν από λίγο διάστημα σε αυτό το 800 που έδωσαν θα μπορούσαν να δώσουν 900 ευρώ, αλλά από τα 900 ευρώ τα 300 ευρώ να είναι κουπόνι, το οποίο με αυτό το κουπόνι των 300 ευρώ θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν μόνο ελληνικά προϊόντα. Ό,τι έχει barcode 5-20 να ξεκινάει που είναι ελληνικά προϊόντα, τίποτα άλλο. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθούσαν το μικροβιοτέχνη, το μικροεπαγγελματία, τον παραγωγό, τον Έλληνα και θα υπήρχε ένας τεράστιος τζίρος και μια μεγάλη βοήθεια ύστερα από αυτό την καθίζηση το 1,5 μήνα. Έτσι. Είναι μια καθίζηση φυσικά, που για τους γνωρίζοντες, τα λέει και πολύ συχνά και ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρέπει να πω ότι δεν γίνεται εύκολα η επανεκκίνηση ή η λειτουργία, η δημιουργία νέου παραγωγικού μοντέλου, δεν είναι δηλαδή απλά πράγματα. Στο μόνο τομέα που μπορείς να έχεις άμεσα αποτελέσματα είναι ο πρωτογενής τομέας. Ο πρωτογενής τομέας όμως, ο οποίος κυριολεκτικά παραπέει, πρέπει να πούμε, γιατί όλα, κύριε Πιπεριά. Όλα έρχονται απ' έξω. Σκεφτείτε ότι ο σπόρος έρχεται απ' έξω, τα λοιπάσματα έρχονται απ' έξω, τα φάρμακα έρχονται απ' έξω, το πετρέλαιο έρχεται απ' έξω, τα ανταλλακτικά έρχονται απ' έξω, τα λάστιχα έρχονται απ' έξω, τα πάντα έρχονται απ' έξω. Πώς θα πάρει αυτή η οικονομία, πώς θα πάρουμε πάνω? Τα μπέκ, οτιδήποτε. Πρέπει να πούμε το μοναδικό που είναι ελληνικό είναι οι ιδιοκτήτες, γιατί και τα χέρια είναι εισαγόμενα. Πρέπει να πούμε. Και τα χέρια εισαγόμενα, ναι. Φυσικά, ναι, βεβαίως. Από Βουλγαρία έρχονται και κάνουν μεροκάματα στον κάμπο της Χρυσούπολης. Και μαζεύουν τα σπαράκια, δεν το ξέρετε.
Δυστυχώς έχουμε πάει σε αυτό το μοντέλο. Και όλα αυτά δεν είναι ότι φταίει ο πολίτης. Και τι κάναν τόσα χρόνια, για περιμένετε κύριε Πιπεριά, δηλαδή τι, καταστρέψαμε τον αγροτικό τομέα σαν χώρα συνολικά, γιατί λέγαμε ότι μπορούμε να γίνουμε τα καρσόν της Ευρώπης, το θυμάστε εκείνο τώρα. Δηλαδή αυτό ήταν το όραμα, ας πούμε, για την Ελλάδα του 2020 που είμαστε τώρα. Να είμαστε σε αυτή την κατάσταση από πλευράς πρωτογενούς τομέα, δευτερογενούς, να μην υπάρχει βαριά βιομηχανία και να λες κάνω επανεκκίνηση της οικονομίας από τα σουβλατζίδικα ή από τα κομμωτήρια. Τα σουβλατζίδικα, σας το λέω, πουλάνε κρέας γαλλικό, ολλανδικό και βέλγικο. 80% του βόηου κρέατος έρχεται απ' έξω. 80% του χοιρινού έρχεται απ' έξω. 70% των πτηνών έρχονται απ' έξω, των βουλερικών. Μέχρι και αυγά έρχονται απ' έξω. Ιταλία. Όχι, έρχονται απ' έξω. Λεμόνια βλέπουμε από τη Χιλή. Δηλαδή, με αυτό το μοντέλο που πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ανάσα να πάρουμε, ούτε δουλειές να βγούνε, ούτε κάποια στιγμή να αρχίσει να παράγει κανένας. Γιατί δεν θέλουν να βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που, αν καθίσω και το διαβάσω και μπουν οι συμπολίτες μας στο ελληνική-λύση.gr, είναι αναρτημένο το πρόγραμμα μας και μπορούν να δουν για όλους τους τομείς. Για την αλληλεία, για την γεωργία, για την κτηνοτροφία, για τα πάντα. Για τους βιοτέχνες, για την μεταποίηση, για τα πάντα. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Σας είπα, το πρόγραμμα αυτό έχει φτιαχτεί. Είναι ένας από τους καλύτερους οικονομολόγους που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Δεν είμαστε, μπορεί να είμαστε ένα μικρό κόμμα και καινούριο, αλλά οι περισσότεροι είμαστε άνθρωποι επαγγελματίες, άνθρωποι που μοχθούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για το μεροκάματο και δεν είχαμε ούτε πατεράδες, ούτε μανάδες, ούτε κληρονομήσαμε την καρέκλα κανενός. Από μόνοι μας μπήκαμε με την αγνή μας στην καρδιά να δώσουμε την πατρίδα μας, γιατί βλέπαμε το που πηγαίναμε, βλέπαμε τα χάλια μας από εθνικά θέματα, από οικονομία, από παιδεία, από υγεία, από συνταξιδοτικό, από τα πάντα. Να... Εδώ ο κύριος Μπούτσης προχθές, επειδή με καίει και θέλω να το πω, ξέρετε ότι είχε καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης προηγούμενης απόφασης και ενώ τα αναδρομικά των συνταξιούχων ήταν να δοθούν από το 2015 μέχρι εδώ, τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση του κυρίου Μπούτση και θα πάρουν συνταξίουχοι αναδρομικά για 11 μήνες και όχι από το 2015 μέχρι σήμερα. Αυτό ποιο μεγάλο κανάλι το έχει πει? Κανένα μεγάλο κανάλι. Πρέπει να πούμε φυσικά, κύριε Πιπεριά, λόγω του ότι το σύστημα λειτουργεί τώρα γενικώς με τηλεδιασκέψεις και με fast track διαδικασίες, γρήγορες διαδικασίες, γίνονται πολλά πράγματα που ο ελληνικός λαός θα τα αντιληφθεί όταν θα ακουμπήσουν τον εαυτό του, τον καθένα. Ίσως δεν κατάλαβαν πολύ τι γίνεται αυτό το διάστημα. Γίνονται πολλά, πρέπει να πω. Να θυμίσω ότι ο κύριος Μπρούτσης δεν είναι τυχαίο άτομο. Ο κύριος Μπρούτσης είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι στο επάγγελμα εφοριακός, ο οποίος ήταν αυτός ο σφαγέας των συντάξεων από το 2012 μέχρι το 2015. Έτσι. Είναι αυτός που έκοψε 10 φορές τις συντάξεις από το 2012 μέχρι το 2015. Κάποιοι όμως τον ψηφίσαν από τον Ράδο ξαναμπήκε στην Βουλή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή και οι πολίτες δεν είναι άμυροι ευθυνών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουν αυτοκριτική τους και θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας φέραν μέχρι εδώ να τους τιμωρήσουν. Για πέστε μου τώρα. Να δώσουν ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Κύριε Γιατί όπως βλέπουμε και με το λαθρό μεταναστευτικό και με όλα αυτά που συμβαίνουν, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Κύριε Πιπεριά, γι' αυτό θα σας έλεγα τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και φεύγει ανάλογα με τη δυναμική που έχει. Χθες είχαμε και αυτό το φοβερό συμβάν στην νήσο Σάμο με την μεγάλη φωτιά η οποία προκλήθηκε εκεί. Είναι ένα θέμα το μεταναστευτικό το οποίο ουσιαστικά γίνεται μια διαχείριση και όταν καλυτερεύει ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες εισρωές και κανένας δεν ξέρει πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ τώρα πού οδηγούμαστε, για πέστε μου λίγο. Υπάρχει κάποια λογική σε αυτό που ζούμε? Έχουμε καταντήσει εδώ πέρα φυλακή πονεμένων ανθρώπων. Εγώ δεν λέω, δεν τα έχουμε τους ανθρώπους.
και αυτοί είναι κατατρεγμένοι περισσότεροι, είναι πονημένοι άνθρωποι, δεν, σίγουρα δεν φύγαν από τις πατρίδες τους επειδή περνούσαν καλά, αλλά δεν μπορεί ένα κράτος όπως είναι η πατρίδα μας των 10 εκατομμυρίων με την οικονομία που έχουμε, με την ανεργία που έχουμε και μετά από 10 χρόνια μνημονίων να αντέξουμε όλο αυτό το βάρος του λαθρομεταναστευτικού. Οι Γερμανοί νύπτουν τα σχήρα τους. Κλείσανε τα σύνορα, όλα τα σύνορα στα Βαλκάνια, οπότε όποιος περνάει από Τουρκία μένει εδώ σε εμάς. Βέβαια είναι και μεγάλη κονόμα το μεταναστευτικό, του λαθρομεταναστευτικού, γιατί βλέπουμε ότι δραστηριοποιούνται λέει, γύρω στις 350 ΜΚΟ εκεί στη Μυτιλίνη, στη Σάμο, στη Χίο, στην Κο, στη Λέρο. Λοιπόν, είναι μεγάλη μπίζνα. Αυτοί όλοι οι επαγγελματίες φιλάνθρωποι πηγαίναν και βοηθούσαν εκεί γιατί πέραν 4 και 5 και 6 χιλιάρικα το μήνα. Έτσι, δεν πήγανε για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Υπάρχει μεγάλη μπίζνα βέβαια και από εδώ πέρα από δικούς μας, από αυτούς τις εταιρείες που τους σιτίζουν. Υπάρχει μπίζνα από τις δομές που φτιάχνουν. Γι' αυτό δεν ακούγονται και πολλά πράγματα, καταλαβαίνω να μου λέτε. Γι' αυτό δεν ακούμε και πολλές αντιδράσεις. Και να σας πω κάτι κύριε Φυλακτέ που με πονάει και στεναχωριέμαι. Και εμείς που είμαστε κατά, δεν είμαστε ούτε άπονοι άνθρωποι, ούτε είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ακροδεξιοί, φασίστες ή οτιδήποτε. Όταν πήγαινα στα πάνελ των τηλεοπτικών σταθμών εδώ στην Καβάλα που έβγαινα συχνά, είχε εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ κτλ. Λέγαν όλοι τις απόψεις τους. Μόλις έφτανε η σειρά η δικιά μου και έλεγα τη δικιά μας την άποψη που ήταν κόψιμο των επιδομάτων, κλείσιμο των ΜΚΟ, τείχο στον Εύρο και δομές πάνω σε ακατοίκητο νησί όπως ήταν το Ellis Island στην Αμερική που πηγαίναν όλοι εκεί πέρα και γινόταν το ξεκαθάρισμα ποιοι δικαιούνται άσυλο και ποιοι όχι. Κατευθείαν πέφτανε όλοι να με φάνε και με χαρακτηρίζαν ακροδεξιό και φασίστα κτλ. Βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι σιγά σιγά όμως όλοι αυτοί που μας λιδωρούσαν το προηγούμενο διάστημα έρχονται σιγά σιγά στα λόγια μας και αρχίσαν δειλά-δειλά να καταλαβαίνουν αυτά που τους λέγαμε τότε και βλέπουν ότι κάθε μέρα που περνάει, γιατί το πρόβλημα τώρα το είχαν άλλοι. Το είχαν στη Μυτιλίνη, το είχαν στη Χίο, το είχαν στη Σάμο. Τώρα όταν έρχεται το πρόβλημα όμως στην πόρτα του καθενός, τώρα το πονάει. Τώρα θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Τις εκκλησίες τις κλείσαν όλο αυτό το διάστημα. Δεν πήγαμε ούτε στην εκκλησία, ούτε στην Αθήνα πήγε και όλα αυτά που γίνανε με τα μεγάφωνα και με όλα αυτά τα παρατράγουδα. Σήμερα έχουμε το Ραμαζάνι των μουσουλμάνων. Κλείσαν τα μεγάφωνα των μουσουλμάνων, κλείσαν τα τζαμιά τους, τα κλείσαν αυτά. Όχι, και θα σας πω και κάτι. Αύριο να δείτε ότι θα ανακοινώσουν το άνοιγμα των εκκλησιών γιατί δεν μπορούν να κλείσουν τα τζαμιά. Για ατομική προσευχή, από όσο υπόθηκε, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό κύριε Πιπεριά, για ατομική προσευχή και όχι για συναθρήσεις με ναούς. Όταν λέμε ναούς όμως εννοούμε όλων των δογμάτων, έτσι. Δεν εννοούμε ότι κλείνουμε μόνο τις εκκλησίες των Ορθοδόξων. Λέτε, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και άλλοι... ίδια μέτρα και ίδια σταθμά υπάρχουν. Να υπάρχουν ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Εκεί να συμφωνήσουμε όλοι. Όμως υπάρχουν σήμερα που μιλάμε. Φυσικά και δεν υπάρχουν. Έτσι δεν είναι. Τον παπά που πήγε και μετάλαβε το παιδάκι τον πήραν και τον κυνηγούσαν με εισαγγελίες. Ο άλλος που κουβαλούσε την εικόνα με το αγροτικό πήγαν τον πήραν τις πινακίδες. Χθες πήραν τις πινακίδες από το όχημα που γυρνούσε η κυρία, πώς τη λένε, πρωτοψάλτη και τραγουδούσε στην Αθήνα. Άλλο γι' αυτό. Να πω, δηλαδή η γελιότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Για πέστε μου τώρα, εσείς βλέπετε πιθανότητα εκλογών, κύριε Πιπεριά? Σας το είπα και πριν ότι αυτή η κυβέρνηση το μόνο που την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι και συνεχώς το ένα μάτι είναι προς τις εκλογές. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε το καλό του Έλληνα, ούτε το καλό της πατρίδας, ούτε το καλό του κοινοτρόφου, ούτε το καλό του επαγγελματία, ούτε το καλό του συνταξιούχου. Και σας είπα γιατί έκανε ο Βρούτσης προχθές. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι με το μάτι στις εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι Σεπτέμβριο, ούτε Σεπτέμβριο, πιστεύω μπορεί και μέσα στον Αύγουστο, αν όχι Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, να πάνε στις εκλογές πριν να έρθουν τα χειρότερα μετά κορονοϊού εποχή. Γιατί τα χειρότερα τότε θα έρθουν. Τώρα κάναν αναστολή τρεις μήνες στην εφορία, στις δόσεις, το ένα στο άλλο. Δηλαδή το Σεπτέμβριο θα τα έχουμε οικονομήσει και θα έχουμε όλοι να τα πληρώσουμε, αυτό μου λένε. Είστε και πρόεδρος των ασφαλιστών νομού Καβάλας, κύριε Πιπεριά.
Πώς είναι οι επαγγελματίες ασφαλιστές αυτή τη στιγμή που είναι στο σωματείο και δύο λόγια έτσι για προβλήματα που υπάρχουν? Κοιτάξτε κύριε Φυλαχτέ, όπως όλοι οι κλάδοι και ο δικός μας ο κλάδος έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια και τώρα με τον κορονοϊό ήταν ακόμα ένα χτύπημα. Βέβαια δεν ήταν χτύπημα όπως ήταν σε όλα τα άλλα επαγγέλματα, έτσι που οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Σε εμάς ήταν ένα μικρό ποσοστό. Εγώ βλέπω από το δικό μου το γραφείο. Τώρα φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα γραφεία, έτσι. Δεν ήταν μεγάλο το χτύπημα, ήταν μικρό. Αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε ότι εμείς στην ελληνική λύση δεν λειτουργούμε όπως λειτουργούσαν όλοι οι άλλοι. Εγώ παρότι είμαι ασφαλιστής, θέλω να σας ενημερώσω και δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά θα το πω τώρα μια που το πήγατε στο επαγγελματικό. Είμαι 26 χρόνια ασφαλιστής. Αρχές Απριλίου έκανα πρόταση στο κόμμα μου και εισήγηση και κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή. Η ερώτηση στη Βουλή ξέρετε ποια ήταν, παρότι είμαι ασφαλιστής. Να μειωθούν τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων 30 με 40% για το μήνα Απρίλιο και Μάιο, επειδή δεν κυκλοφορούν λόγω κορονοϊού. Δεν έβγαλα την ουρά μου απ' έξω. Καταλαβαίνετε. Εμείς δρούμε εντελώς διαφορετικά. Δεν είπα επειδή είμαι ασφαλιστής και θα έχω ζημία στη δικιά μου την τσέπη. Δεν θα το κάνω. Το έκανα για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Για να δώσουμε όλοι το καλό παράδειγμα. Για να δώσουμε όμως το καλό παράδειγμα, πρέπει να δώσουμε όμως πρώτα εμείς το καλό παράδειγμα, οι ίδιοι από τη δικιά μας τη δουλειά. Και από το δικό μας το μετερίζει, έτσι δεν είναι? Κύριε Πιπ, να σας ενημερώσω ότι εδώ πέρα σήμερα καταθέσαμε και ερώτηση κατόπιν δικής μου εισηγήσεως για τα τενάγη Φιλίππου, για την κατάντια αυτή που υπάρχει εδώ πέρα που πλημμυρίζουν κάθε Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο-Μάρτιο και δεν γίνει τίποτα εδώ και δεκαετίες. Έχουμε καταθέσει, εγώ πάλι έκανα εισήγηση, οι τρίτεκνοι να έχουν ίδια δικαιώματα με τους πολύτεκνους. Έχουμε καταθέσει ερώτηση, εγώ πάλι από εδώ από την Καβάλα, για το πλεόνασμα ψαριών που υπάρχει εδώ στο νομό Καβάλας και για τα προβλήματα που έχουμε με τους Τούρκους. Έχουμε καταθέσει ερώτηση κατόπιν δικής μου εισηγήσεως για το συνταξιδοτικό των ανθρώπων που ήρθαν από τη Γερμανία ή από εδώ ή από εκεί. Και αυτή τη στιγμή, αν συγχωρηθεί ένας από τους δύο, δεν μπορεί ο άλλος να πάρει τη σύνταξη γιατί δεν ξέρουν πώς θα την βγάλουν. Δηλαδή, κάνουμε πράγματα, αλλά δεν φαίνονται πουθενά. Και εγώ ειλικρινά, τα δελτία τύπου του κόμματος, τις ερωτήσεις που εισηγούμε και γίνονται στη Βουλή, τις κοινοποιώ και τις στέλνω σε όλα τα site της Καβάλας, στις εφημερίδες της Καβάλας και δυστυχώς δεν τα βάζει κανένα για να ενημερώσει τον κόσμο. Το μοναδικό που βλέπουμε είναι ένα συγκεκριμένο βουλευτή του νομού Καβάλας, τον πολιτικό μετανάστη που έχουμε εδώ, που οτιδήποτε κάνει, το ίδιο λεπτό βγαίνουμε πρωτοσέλιδα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί ενώ βλέπουμε τα τηλεοπτικά κανάλια, τα τοπικά, να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, βλέπουμε όλα τα site και οι εφημερίδες να είναι όμοιροι ενός, τουλάχιστον εδώ στην Καβάλα αυτό συμβαίνει, ενός βουλευτή. Μάλιστα. Κύριε Πιπεριά, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το βήμα που... Θα τα ξαναπούμε, κύριε Πιπεριά. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Το Μεάρχης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι, και πρόεδρος των ασφαλιστών του νομού Καβάλας, ο κύριος Δημήτρης Πιπεριάς, είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του. Η τεχνολογία φυσικά δίνει αυτή τη δυνατότητα να υπάρχει και αυτή η αμεσότητα της επαφής μέσω του Skype, κυρίες και κύριοι. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα και θα την χαρακτηρίζει έτσι και πολύ γρήγορη σημερινή εκπομπή με τόσα θέματα, πάμε να δούμε και κάτι ακόμη, κυρίες και κύριοι, το οποίο αφορά την καθημερινότητα, τα βήματα από εδώ και πέρα, με έναρξη την έκτη απογευματινή της Τρίτης που έχουμε το διάγγελμα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, και από εδώ και πέρα τι ανοίγει και πότε ανοίγει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ο κύβος ερήφθη και το διάγγελμα με το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει πώς θα βγούμε από την καραντίνα θα γίνει την Τρίτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις με τους συνεργάτες του και το απόγευμα της Κυριακής αποφασίστηκε ότι η καλύτερη μέρα για να κάνει το διάγγελμά του, στο οποίο θα ανακοινώσει το πώς θα βγει η χώρα από την καραντίνα. Όλο το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός είχε συνεχείς συζητήσεις και συναντήσεις τόσο με τους επιστήμονες όσο και με τις επιτροπές.
Στα χέρια βρίσκονται οι προτάσεις της Επιτροπής των Ειδικών επί της Υγείας που έχει συγκροτηθεί για την άρση της καραντίνας. Οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί για μια σειρά από θέματα. Η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η άρση των μέτρων θα είναι η 4η Μαΐου. Η άρση θα γίνεται σταδιακά, ανά μία ή δύο εβδομάδες και εκτείνεται ως τα τέλη Ιουνίου, όταν αναμένεται τελευταία να λειτουργήσουν τα εποχικά τουριστικά καταλύματα. Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και τα SMS στο 13033, αλλά και οι βεβαιώσεις μετακίνησης θα αποτελέσουν παρελθόν από τις 4 Μαΐου. Ενώ το σχέδιο τονίζεται πως θα είναι δυναμικό, θα επαναξιολογείται διαρκώς και είναι πολύ πιθανό κάποια περιοριστικά μέτρα να επανέλθουν ακόμη και σε τοπικό επίπεδο εάν διαπιστωθεί υποτροπή της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αγκάθι ως προς τις τελικές αποφάσεις εξακολουθούν να είναι τα σχολεία και η επαναλειτουργία τους, με τα δύο γνωστά σενάρια να παραμένουν στο τραπέζι. Είτε τη σταδιακή επαναλειτουργία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τρίτη λυκείου στις 11 Μαΐου και οι υπόλοιπες τάξεις του λυκείου, του γυμνασίου και των δημοτικών στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, είτε τη λειτουργία μόνο των λυκείων και των γυμνασίων. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να εφαρμοστεί το πρώτο σενάριο, το οποίο θα συνοδεύεται από παράταση του σχολικού έτους για τα δημοτικά για περίπου 3 εβδομάδες έως τα τέλη Ιουνίου, ενώ η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων έχει κλειδώσει σε κάθε περίπτωση για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Όλα όμως εξαρτώνται από τις εισηγήσεις των ειδικών επί της υγείας. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα εστίασης, η επαναλειτουργία τους αφορά μόνο τα τραπεζάκια έξω. Δηλαδή να μην υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα σε κλειστούς χώρους, αλλά μόνο σε ανοιχτούς και πάλι με αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους. Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν συγκεκριμένοι κανόνες σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας, ενώ στις 4 Μαΐου, μαζί με την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία, θα επαναλειτουργήσουν τα μικρά εμπορικά καταστήματα, τα κομμωτήρια, κουρία και κέντρα αισθητικής. Και στις δύο περιπτώσεις όμως θα ισχύουν κανόνες υγιεινής και πρόληψης αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν στα σούπερ μάρκετ, ενώ ειδικά για τα κομμωτήρια, κουρία και κέντρα αισθητικής, η προσέλευση των πελατών θα γίνεται με ραντεβού εκ των προτέρων για την αποφυγή συγχρονισμού. Από τις 4 Μαΐου εξάλλου, όπως έγινε γνωστό μετά την τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, θα επιτρέπεται η ατομική άθληση και προπόνηση σε εξωτερικούς χώρους. Άρα ξεκινούν και προπονήσεις οι ομάδες δηλαδή, και μάλλον μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε και τα πρωταθλήματα. Είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Έβλεπα χθες κιόλα στην Ολλανδία, ήδη υπάρχει μεγάλη αντίδραση των ομάδων γιατί το διακόπτουν το πρωτάθλημα, δεν θα βγάλουν πρωταθλητή, δεν ανεβαίνει καμία ομάδα από τη Β' κατηγορία, διαμαρτύρονται όλοι εκεί. Είναι και ο αθλητισμός, πρέπει να πω, σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχει το δικό του κοινό. Είμαστε και αρκετοί ποδοσφαιρόφιλοι και αρκετοί φίλοι του μπάσκετ και ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει και με τα ευρωπαϊκά και με τις ομάδες μας. Και είναι όμως, αυτά είναι τα δευτερεύοντα, τα τριτεύοντα, τα βασικά είναι τώρα τι θα γίνει με την αγορά, πώς θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, κυρίες και κύριοι, και είδαμε τα βήματα τα οποία φυσικά θα περιμένουμε και τις αυριανές τοποθετήσεις και των υπουργών, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με τον Δημήτρη τον Πέτροβιτς, τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, συνέχεια με τον Στέφανο τον Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, τον Χρήστο τον Καραγιαννίδη, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μινάτο Σκάρλιο, τον αστυνομικό, τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος δράμας και πρόεδρο του παραρτήματος δράμας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, και στη συνέχεια με τον τομεάρχη του Υπουργείου Εργασίας στην Ελληνική Λύση και πρόεδρο των ασφαλιστών του νομού Καβάλας, τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά. Πλούσιο το παζλ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι, να μας προστατεύει ο Θεός, κυρίες και κύριοι, πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, γεια σας.